Το ΠΑΟΚ 24 είναι εδώ και σήμερα κανονικά λίγο μετά τις 12, τι λίγο, 15 λεπτά πήγαμε μετά τις 12, σήμερα 5η 26 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους, σε όλες όσες γιορτάζουν. Έχουμε πάρα πολλές Δήμητρες. Χρόνια πολλά ρε Δημήτρη, ό,τι επιθυμείς ρε φίλε, να χαίρεσαι το όνομά σου. Χρόνια πολλά ρε φίλε, και σου έκανε και δώρο η ομάδα, χθες κέρδισε. Είδες ρε φίλε, είδες. Άμα σε αγαπάνε. Είδες τι γίνεται. Τα δώσαν όλα φίλε για σένα. Μπήκαν εκεί. Σε κάποια φάση αισθάνθηκα ότι θα μπει και ο Κούδας αλλαγή. Γιατί? Έμπαινε ένας και να το πάρουμε το παιχνίδι. Έμπαινε ο άλλος, έμπαινε ο παράλλος. Σε κάποια φάση λέω θα βάλουν και τον Κούδα. Σε κάποια φάση δεν γίνεται. Λέω. Τι να κάνει, πρέπει να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν συμφωνώ ότι έπρεπε να ρίξει τα χαρτιά όλα μέσα. Έγινε μια, τουλάχιστον εκεί στο τέλος έγινε μια καλή προσπάθεια. Αλλά συνολικά η κατάσταση είναι λίγο απογοητευτική. Το στυλό μου ψάχνω. Το στυλό σου. Έχασε το στυλό του το παιδί. Χρήστο, ενημέρωσε λίγο τη γραμματιακή. Το πήρε ο άλλος. Το πήρε. Ο Σλαμάς το βάλε στον μηνόχαρτο και αυτό και έφυγε. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και στη Θεσσαλονίκη. Να ομολογήσω ότι βρήκα ένα σπανακωτικό πιτάκι. Πώς είπε 8 σύλλαβο εσύ πριν πριν. Τέλος πάντων. Βρήκα σπανακωτικό πιτάκι. Έχω. Βρέθηκε. Α, δεν το βλέπεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Μετά από ένα διήμερο απεργίας είχαμε δράση, έχουμε αρκετά θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Ποδόσφαιρο. Μπάσκετ. Έχουμε μπάσκετ. Βόλυ. Και όμως, ναι, η κορυφαία είδηση έρχεται το βόλυ και τα πιο πολλά ερωτηματικά ουσιαστικά εκεί δημιουργούνται. Γιατί δεν το ξέρεις ότι υπάρχει θέμα? Όχι. Δεν λέγαμε εδώ ότι έχει προβληματισμό, υπάρχει προβληματισμό στο βόλυ και ότι... Μα τον αποθέωναν τον προπονητή αυτόν. Τον ανανέωσαν και έλεγαν ότι είναι ο καλύτερος και εμείς δικαιωθήκαμε. Και κάναμε τι το σωστό. Είναι μια διοίκηση ρε, που πρέπει να υπερασπιστεί. Και τώρα εκτίθεται. Ή τότε είχαν δίκιο ή τώρα έχουν δίκιο. Δεν γίνεται. Τώρα έχουν δίκιο. Τότε δεν είχαν ψέματα. Α. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό μας έβλεπες μαγκωμένους για το βόλι. Τότε έλεγαν ψέματα. Μάλιστα. Αν ότι κάτσουν... κάναν την καλύτερη επιλογή. Ναι. Αλλά πήραν το πρωτάθλημα. Ναι. Τους βοήθησε και στην αλλαγή ψυχολογίας. Απελευθερώθηκε λίγο η ομάδα τότε. Φοβερά πράγματα. Πώς αλλά... είναι ο αθλητισμός. Αυτός είναι ο αθλητισμός, φίλε. Ενώ εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε εκείνη η επιλογή, στην πορεία η συνεργασία έδειξε όταν είναι ένα λάθος. Ναι. Άντε, βγάλε άκρη. Δεν ήταν. Εγώ από τους παίκτες, δηλαδή όσους συναντούσα και μιλούσα και κτλ. Υπήρχε ξεκάθαρος προβληματισμός για το επίπεδο δουλειάς. Σε σύγκριση προφανώς και με αυτό που γίνονταν, ναι, επί Καλμαζίδη. Ναι. Ο οποίος Καλμαζίδης έλεγε πέρυσι και ορκίζονταν εκεί γύρω στο Μάρτιο-Φεβρουάριο ότι θα το βγάλει η ομάδα, είναι καλή, θα το δείξει. Αλλά δεν τον άφησαν γιατί, οκ, δεν σπάμε. Παράξενη η κατάσταση, αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός. Όπως και στο ποδόσφαιρο είναι λίγο παράξενη η κατάσταση. Εγώ θα πρέπει να πω για το ποδόσφαιρο πολλά πράγματα γιατί είμαστε σε πολύ ωριακή φάση. Θεωρώ ότι ξέχωρα από την εικόνα της ομάδας δεν μπορείς να πας πουθενά με αυτό το κλίμα. Η ομάδα είναι κακή. Χθες ήταν κακή η ομάδα. Γενικά η ομάδα έχει συγκεκριμένα καλά και συγκεκριμένα κακά. Εντάξει, όπως έχουν όλοι οι ανταγωνιστές μας, οι οποίοι βρίσκονται από κάτω μας. Δεν βλέπω εγώ καμιά πρεμούρα στους ανταγωνιστές μας στο επίπεδο που εμείς τέλος πάντων έχουμε. Και αυτό είναι δεζαβαντάζ. Όποιος το καταλάβει, καλός. Όποιος δεν το καταλάβει, κακός. Δεν γίνεται στον ΠΑΟΚ να φταίει πάντα κάποιος, να πρέπει να ψάχνουμε κάποιον να φταίει. Ναι, οκ, δεν έχω τον καλύτερο προπονητή του κόσμου. Ναι, έχω κάποια κενά στο ρόστερ μου, αλλά είμαι καλύτερος από τους άλλους. Ναι, δεν παίζω την μπάλα που θα ήθελα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πρέπει να πορευτώ. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, δεν γίνεται να είσαι στην τσίτα όλη την ώρα. Θα πρέπει να έχεις και κάποιες ήρεμες στιγμές. Είμαστε στα κόκκινα συνεχώς. 8 στα 10 μηνύματα που δεχόμαστε, πότε θα φύγει ο Λουτσέσκο. Όταν αποφασίσει ο ΠΑΟΚ θα φύγει ο Λουτσέσκο, ρε παιδιά. Δεν είναι δικιά μας δουλειά, ούτε δικιά σας. Δεν υπάρχει θέμα να φύγει ο Λουτσέσκο. Μα δεν θα φύγει κιόλας. Καλά, δεν θα αντέξει κιόλας. Δεν είναι. Εντάξει. Δεν μπορεί να φύγει ο Λουτσέσκου. Δεν έχουν επιλογές. Πώς το λένε.
Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται. Ναι, αυτό που βιώνει, να σου πω κάτι, και αυτός ας το παραμερίσει. Ας πει δύσκολα, αυτή είναι δύσκολα, η ζωή. Δύσκολα. Είναι ξεκάθαρο ότι ήδη επηρεάζεται και είναι μια κατάσταση η οποία δεν αντέχεται. Υπάρχει μια κακή είδηση και για έναν βεβαίως πρώην παίχτη του ΠΑΟΚ, νυν του Ηρακλή. Ο Κώστας Παναγιωτίδης τράκαρε, έχει τραυματιστεί. Κρίμα το παιδί, γιατί ξεκίνησε πολύ καλά. Έσπασε η κλίδα στον ώμο του. Πρέπει να κάνει χειρουργείο και θα μείνει έξω για πάνω από 2-3 μήνες. Περαστικά στον Παναγιωτίδη. Διαβάζουμε την είδηση τώρα, μας ενημέρωσε η Ελένη Μπούντου. Πολύ κακή είδηση, δεν ξέρω αν είναι σήμερα, αν είναι αύριο. Αν είναι χθες, συγγνώμη. Σήμερα θα χειρουργηθεί, άρα προφανώς είναι γεγονός που έγινε χθες. Λοιπόν, άρα έχουμε πολλά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Εδώ έχουμε μια σύμπτωση, και η ομάδα ποδοσφαίρου και η ομάδα μπάσκετ κέρδισαν σε παιχνίδια που πραγματοποίησαν πραγματικά κακές εμφανίσεις. Και δεν μπορεί να μείνει αυτό ασχολίαστο. Έχω πληρώθηκα πάντως, δεν ξέρω. Ναι, κι εγώ, αλλά άλλα παιχνίδια. Όχι, με τους δικούς μας. Και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ τι να παίξω τώρα, και 30 πόντους να είμαστε στο μπάσκετ, επιφυλακτικό είμαι ακόμα. Στο ποδόσφαιρο μου σίγουρο, τι θα βάλουμε γκολ. Πολύ κακό θέαμα στο παιχνίδι μπάσκετ, πραγματικά ήταν απελπιστικό το θέαμα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε όμως, εντάξει, αυτή τη στιγμή. Οι νίκες μετράνε. Ναι, έχει μια ανάγκη από νίκες, αν και δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω πώς αυτή η εικόνα, αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα και να βελτιωθεί τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Εγώ επιμένω ότι όσο υψηλή είναι σε αυτήν την κατάσταση, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και ο Ντίλαρτ. Σίγουρα οι παράγοντες ξέρουν πολύ πολύ καλύτερα. Σίγουρα δηλαδή εκεί. Απλά περιμένουμε τις δικές τους αποφάσεις και τις δικές τους κινήσεις. Και επειδή ίσως να μην το παρακολουθούμε και πολύ στενά, να μην έχουμε και καλή άποψη. Πάντως, αυτό που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο είναι απογοητευτικό. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν είναι απογοητευτικό αυτό που βλέπουμε. Στο ποδόσφαιρο, χθες ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε και θα μπορούσε να χάσει. Αλλά δεν είναι αυτός ο μέσος όρος εμφανίσεων του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα. Απλώς έχει δημιουργηθεί μια τεράστια προσδοκία και περιμένουν όλοι από τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τους πάντες από το ημίχρονο με 3-0 και να κάνει πλάκα στα επόμενα παιχνίδια. Για το Βόλιο έχουμε ρεπορτάζ και για το για τι έγινε με τον Ελγκέτα και τι θα συμβεί με τον πιθανό αντικαταστάτη που δεν έχει βρεθεί ακόμα από την διοίκηση. Πρώτη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. Αναδομό παύλανακαίνιση.gr, 10 άτοκες δόσεις σε κάθε ανακαίνιση από τους καλύτερους με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Τηλεφωνήστε 2311-241-508 για να ενημερωθείτε, για να συζητήσετε και να έρθουν επιτόπου να δουν τι μπορεί να γίνει στο σπίτι, σε οποιοδήποτε δωμάτιο, στο γραφείο, οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες. Στοίχημα.gr, πάρα πολλά στοιχήματα σε όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος κυπέλου, στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, στο Champions League, παντού και στο βόλι που ξεκινάει. Στοίχημα.gr, η κορυφαία εταιρεία. Μπαίνεις από το σπίτι, από τη δουλειά, το αυτοκίνητο, από Android, από iOS. Άλλη ταχύτητα, άλλη ευκολία για τον στοιχηματισμό. Και το κορυφαίο εστιατόριο εδώ στο κέντρο Βελιγράδι, Αλεξάνδρους Βόλου 46. Όλα τα φοβερά σερβικά πιάτα, Καρατζόρτζεβα, Πισκαβίτσα, Μπριζόλα Βελιγραδίου, Καϊμάκ, ακόμα και τα συνδυάζουμε με σερβική ρακή. 2310-256-900 και στο Facebook δείτε Belgrade Restaurant για να έχετε μια εικόνα για τις μεγάλες χορταστικές μερίδες στο Βελιγράδι. Ετοιμαζόμαστε και για ένα Σαββατοκύριακο με Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Πανιόνιος ΑΕΚ. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης παίζουν τη Δευτέρα. Ετοιμαζόμαστε για μπάσκετ Τρίκαλα ΠΑΟΚ κόντρα στην ομάδα του Βασιλιάδη, ο ΠΑΟΚ και του Σκοτσιανίτη. Βόλι ετοιμαζόμαστε για πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Χάσαμε και 2 μέρες ενημέρωσης και έχουμε αρκετά να πούμε, με αφορμή και τα μάτς και διάφορες ειδήσεις που έχουν προκύψει. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά
γρήγορα γρήγορα την καρεμέρα μας και στον φίλο του 936 που στέλνει ευχές και σε εμάς και στον Πέλκα, ο οποίος Πέλκας πρέπει να έχει και γενέθλια σήμερα. Γενέθλια έχει. Έχει και γιορτή. Ένα δώρο έπαιρνε δηλαδή. Και αυτό το βλέπεις έτσι. Κακό στα εκτός έδρας μάτς. Ο Πέλκας λέγεται δεν έπαιζε το Καραϊσκάκι. Αυτά τα. Γιατί δεν έπαιζε ο Δελγιανίδης. Ο Δελγιανίδης θες. Από τους κορυφαίους του Απόλλωνα. Δεν είχε κλωτσιές κανονικά. Ναι, είμαστε κλωτσιές. Λίγο αυστηροί, αλλά. Επειδή είναι δικά μας παιδιά. Ψάχνουμε το τι έφταιξε στο Καραϊσκάκι, δεν έπαιξε ο Πέλκας. Σιγά. Όχι, εσύ μπορούσε σιγά. Να μπει στο 70 και μετά. Εγώ το δέχομαι αυτό. Ψάχνουμε πάντα κάτι αυτό να δούμε τι φταίει. Δεν ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε όλα τόσο καλά. Τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ παίρνει πρωτοβουλίες. Είναι εκεί παρόν. Όπως παίζω εγώ στα 5x5 παίζει ακριβώς. Από τον Ελ Καντουρί νομίζω ότι δίνει πιο πολλά. Νομίζω. Παρ' όλα αυτά για τον Μπίσεσβαρ που λέμε, αν δείτε τη συνολική εικόνα των μεσοεπιθετικών του ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά μέχρι τώρα και δεν είναι λίγα τα μάτς, είναι 14 τα παιχνίδια. Ο Μπίσεσβαρ έχει 10 συμμετοχές, αρκετό χρόνο, όχι πάρα πολύ, αρκετό. Έχει μέχρι τώρα 0 γκολ, 0 assist. Ο Μπίσεσβαρ. Που λέμε όλοι ότι. Όχι ότι ο Ελκαντουρί είναι καλύτερος, χειρότερος είναι. Αλλά και ο Μπίσεσβαρ έχει 0-0. Ο Μακ, ο χειρότερος όλων είναι. Ο Μακ. Πολύ κακή παρουσία μέχρι τώρα. Ο Βιερίνια, λίγα πράγματα. Ο Κάμπος, τίποτα. Ο Πέλκας το παλεύει. Αλλά όχι ότι κάποιος ξεχωρίζει. Από όλους. Τώρα, φταίνε αυτοί, φταίει η ομάδα, είναι συνδυασμός, είναι λίγο σύνθετη κατάσταση. Αλήθεια είναι. Εντάξει, παίζεις και έναν τρόπο παιχνιδιού που δεν αναδεικνύεται ένας. Έχεις μια ομαδική λειτουργία. Δηλαδή, τα παιχνίδια που έχεις πάρει, έτσι τα έχεις πάρει. Και τα παιχνίδια που πήγες να πάρεις, έτσι πήγες να τα πάρεις. Δεν βρέθηκε κάποιος να σου κάνει διαφορά εκτός από κάτι ξεσπάσματα του μάτος. Γράφει και ο Γιώργος Σαββίτς μεταξύ πολλών αυτών που γράφει ότι τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, είναι δεύτερος. Πέρυσι ήταν ένατος την ίδια στιγμή. Αλήθεια είναι αυτό. Και πώς πέρυσι υπήρχε μια σχετική ψυχραιμία. Σχετική ψυχραιμία. Και φέτος γίνεται το έλα να δεις. Εγώ σου λέω τίποτα δεν θεωρώ τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται, φίλε. Κριτική κάθε μέρα. Και πίεση κάθε μέρα. Αλλά όχι τώρα αυτό το πράγμα την απαξίωση και αυτό το. Κάτσε, δεν πέσει, δεν πήγε για πρωτάθλημα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τι. Ο πανέξυπνος Σέρβος προπονητής δεν είπε τίποτα για στόχους. Γιατί ήξερε ότι αν πει κάτι, αυτό θα το κρατήσει ο κόσμος και θα συγκρίνει κάθε εβδομάδα. Και όταν είναι ένατος, θα κυνηγείται. Δεν μπορεί να πάει στην προπόνηση. Δεν είχε πει τίποτα για στόχους. Ναι, είχε πει η ομάδα, το κλαμπ είχε πει. Κανείς δεν είχε πει τίποτα πέρυσι. Φέτος είναι που λόγω των μεταγραφών και λόγω. Λόγω των μεταγραφών που έγιναν 31 Αυγούστου, Δημήτρη. Ναι. Υπάρχει αυτός ο στόχος. Ωραία, ποια από τις μεταγραφές είναι φορμαλισμένη? Δεν είναι κανείς φορμαλισμένος. Κανείς δεν είναι φορμαλισμένος. Ε. Αλλά για όλα υπάρχει το εύκολο θύμα και υπάρχει μια τρομακτική απαξίωση. Το περιμέναμε, έτσι το λέγαμε. Είναι εποχή δόνη, θυμίζει. Είναι άνθρωπος που δεν έχει συμπάθεια και επειδή πάντα αναζητείται το θύμα, ποιος θέει. Εδώ πλέον δεν υπάρχει και ερωτηματικό. Κατευθείαν πάντα αβέλει. Για οτιδήποτε. Είτε παίζει ο Πέλκας είτε δεν παίζει ο Πέλκας. Είτε. Μα τον Πέλκα αυτοί που λέγανε γιατί δεν παίζει στο Καραϊσκάκι είναι αυτοί που τον βρίζανε ένα μήνα πριν. Ποιος Πέλκας και ποιος Πέλκας που ανανέωσε ο Πέλκας. Θα γίνεται κριτική βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ δεν ικανοποιεί. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, σαφώς... δεν είναι όμως και χειρότερος. Η ΑΕΚ έχασε από τον Ατρόμητο στην έδρα της. Σε παιχνίδι που άμα κέρδιζε βγαίνει πρώτη. Φαντάζει να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο εμείς. Να χάσει η ΑΕΚ την Κυριακή από τον Πανιόνιο ή να έρθει Χ, να χάσει ο Ολυμπιακός, να χάσει ο Ατρόμητος που παίζει. Στην Ξάνθη, Κυριακή μεσημέρι. Να χάσει βαθμούς ο Ατρόμητος και εγώ να πρέπει Δευτέρα να κερδίσω την Τρίπολη. Ωραία. Και να μην την κερδίσω. Φαντάζεσαι, χτύπα ξύλο, τι έχει να γίνει. Ας το παρατήσουμε. Άμα είναι να βλέπουμε τα παιχνίδια με 300 παλμούς κάθε φορά. Δεν γίνεται αυτό. Φαντάσου, εγώ πήρα τρεις Βαλεριάνες για να δω το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Το πάω στο φυτικό πλέον. Εντάξει. Αν είναι για κάθε παιχνίδι να κουμπώνομαι, ας το παρατήσουμε. Δεν κάνουμε για πρωταθλητισμό. Δεν κάνουμε. Οκ. Okay. Αυτό που έγινε βέβαια χθες στην Καλαμαριά στην Κερκίδα ήταν νομίζω πάρα πολύ θετικό. Τι εννοείς?
50 λεπτά μια προσπάθεια της κερκίδας να βοηθήσει την ομάδα, 85-90 λεπτά, ψυχραιμία, θετική διάθεση, βοήθεια και μετά μια αποδοκιμασία ότι κύριε δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό είναι άλλο, έτσι. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει. Αλλά πάμε να το δούμε όλα αυτά. Μα όταν λέμε στην εξίσωση να μπει ο κόσμος, να μπει και στον Πινελί και ο κόσμος όταν τραβάει η ομάδα. Οκ. Okay. Αλλά όχι ρε φίλε αυτό το πράγμα. Όχι το τι έγινε στην Κερκίδα χθες. Το τι διαβάζουμε δεξιά και αριστερά, το τι γίνεται από εδώ, το τι γίνεται από εκεί, το κλίμα απαξίωσης. Καθίστε φρόνημα ρε. Δηλαδή τι κερδίζουμε τώρα με αυτό το πράγμα. Ας πούμε ούτε εγώ πιστεύω τον Λουτσέσκου. Τι κερδίζω με το σκίσω. Θα επιβεβαιωθώ πόσο σφίχτης είμαι στους διπλανούς μου. Αυτό είναι το ζητούμενο ή να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ή περιμένουμε, ξέρω εγώ, να δικαιωθούμε όταν δεν θα τα καταφέρει ο Λουτσέσκου αφού το έχουμε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Στον ΠΑΟΚ το μόνο εύκολο πράγμα είναι να δικαιωθείς κυνηγώντας τον προπονητή. 99% της σεζόν στην ιστορία του αλλάζει προπονητή. Τι πιο εύκολο. Να εσκάρω το 1%. Πανεύκολο. Η κατάσταση δεν είναι τραγική. Ούτε πολύ καλή είναι, ούτε τραγική είναι. Ποδοσφαιρικά. Ναι. Ποδοσφαιρικά δεν είμαστε κακοί. Εγώ επαναλαμβάνω. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να τα δούμε με λεπτομέρειες. Ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο, γιατί σίγουρα πρέπει να προλάβουμε και όλα τα υπόλοιπα και ειδικά και στο Βόλι τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούτε Λίμπερο, ακούτε ΠΑΟΚ 24, σήμερα 5η, 26 Οκτωβρίου, γιορτή μεγάλη για τη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε κανονικά για τις επόμενες ώρες, μέχρι και τις 2, όπως πάμε καθημερινά, στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Κάποια πρώτα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό, το μήνυμα στο 545-26, για όσους θέλετε να σχολιάσετε. Να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, να ακούσουμε και τις δηλώσεις από τους προπονητές και τον κύριο Λουτσέσκο και τον κύριο Καλαϊτζίδη για το παιχνίδι στο οποίο να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πιο τυχερός, πιο ικανός στο τέλος και επιτέλους μία φορά κατάφερε να βάλει τον γκολ στο 90. Έχει δεχθεί πολλές φορές έτσι, χτυπήματα στο 90. Συνήθως το ποδόσφαιρο αυτά μοιράζονται. Τώρα θα πει κανείς, θα το προτιμούσε να το βάζει στο Καραϊσκάκι στη φάση του Μάτος ή να το βάζει στη Σουηδία ή να μοιρότρωγε στη Λάρισα ή να το βάζει στη Ριζούπολη. Έγινε ό,τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι τέλος πάντων. Ας πούμε κάποια πρώτα μηνύματα για να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στον αγώνα του Απόλλωνα με τον ΠΑΟΚ. Ο φίλος εδώ γράφει: χθες παίζαμε ένα παιχνίδι σχεδόν αδιάφορο. Διαφωνώ. Σε κακό αγωνιστικό χώρο με μια ομάδα της πόλης που για αυτούς ήταν μεγάλο παιχνίδι. Εντάξει. Εντάξει, κακοί ήμασταν, αλλά δεν μπορείς να το λάβεις σοβαρά υπόψη. Όχι, διαφωνούμε. Όλα τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη. Δεν είναι έτσι η νοοτροπία. Εγώ απλά σκέφτομαι το εξής. Ότι πολλά τέτοια παιχνίδια στο παρελθόν τα χάσαμε. Πολλά, όχι ένα και δύο. Εντάξει. Και πέρσι πολλά. Κάναμε, λέει, χ στα Τρίκαλα, και δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να του δίνεις άλλο. Πρέπει να υπάρχει πίεση και πρέπει να υπάρχει αυστηρή κριτική. Όχι, ναι. Όμως το μπινιλίκι απαξίωση. Όλοι περιμένουν στη γωνία να κράξουν την ομάδα, έτσι δεν πάμε μπροστά. Σε αυτό έχει δίκιο, αυτό λέω κι εγώ. Αλλά όχι ότι πρέπει να δίνεις και συνέχεια δικαιολογίες και άλλο. Φίλε... Κάπου εδώ τελειώνει η περίπτωση των δικαιολογών. Εγώ στο έλεγα και πριν το παιχνίδι, είχαμε αυτή τη διαφωνία, να τη λέμε και στον αέρα. Εσύ έλεγες κάτσε να δεις άμα κάνουμε κανένα κλαρίνο στο, καλά, στην, ναι, Καραμαριά. Ένα μηδέν, να δεις τι θα γίνει. Και εγώ σου λέω ότι κάνουμε, δηλαδή, okay, ρε φίλε, είναι ένα παιχνίδι κυπέλου. Το οποίο σε ένα αγωνιστικό χώρο κακό. Ωραία, με μια ομάδα που έχει κίνητρο μεγάλο. Ο Απόλλωνας στο μεταξύ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα για Β' Εθνική, εντάξει. Πολύ, δηλαδή, επειδή είδα και τον Άρη και τον Απόλλωνα, πιο καλά είναι ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σαν ομάδα, σαν λειτουργία ομάδας. Εντάξει. Δεύτερον, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχεις μόνο να χάσεις. Το θέμα είναι να μην δείχνεις ότι έχασες ακόμα και με νίκη. Εμείς είμαστε χθες, από χθες το βράδυ φρικαρισμένοι παρότι κερδίσαμε. Θα μου πεις τώρα σιγά τι έκανες, σκότωσες το θεριό. Όχι ρε φίλε, αλλά πέρασε μια αγωνιστική υποχρέωση. Ωραία. Χωρίς να έχω απώλεια, έχω ένα ακόμα παιχνίδι κυπέλλου το οποίο μπορώ να βάλω εμένα και σένα. Ενώ άλλες χρονιές, εντάξει, πήγαινα, έχανα από την Καραμαριά,
έχανα από το Θρασίβουλο, έχανα από τον Αγροτικό Αστέρα, έχανα από, από τον Άγιο Νικόλαο, έχανα από τη Λαμία, έχανα από τα Γενιτσά, έχανα από το ένα, έχανα από το άλλο. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα γινόταν η στραβή και δεν έγινε. Ας κρατήσουμε αυτό. Δεν έγινε γιατί ο Πασχαλάκης έβγαλε δύο που δεν βγαίνανε μαζί σου. Ωραία. Θα πάμε και σε αυτό. Κάποια άλλα μηνύματα. Ο Λουτσέσκο όμως πρέπει να αρχίσει και να δείχνει έργο. Και εδώ διαφωνούμε, φίλε. Φυσικά και υπάρχει έργο ήδη. Υπάρχει μια ομάδα που παρουσιάζει κάποια καλά στοιχεία και μια ομάδα που έχει και αδυναμίες. Χθες φάνηκαν πάρα πολύ και άλλες αδυναμίες. Δηλαδή, φταίει ο Λουτσέσκο που δεν μπορεί να πάει μια δεύτερη μπάλα ο Σάχοφ με τον Κάνιας. Φταίει ο Λουτσέσκο που ο Κρέσπο χάνει πέντε μονομαχίες ψηλά. Τι είναι λεπτομέρειες. Ε? Λεπτομέρειες είναι, ας μιλούμε στη γενική εικόνα. Η γενική εικόνα είναι η κακή. Η γενική εικόνα του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής είναι ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και τώρα που τελειώνει ο Οκτώβριος υπάρχει μια βελτίωση στη λειτουργία μέσω αμυντικά. Η γενική εικόνα είναι ότι ο ΠΑΟΚ προβληματίζεται στη δημιουργία. Η γενική εικόνα δεν δέχεται φάση ποτέ. Στη δημιουργία εκτός χθεσινό. Έδρας προβληματίζεται. Ναι. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Δεν είναι ούτε πολύ καλή, αλλά ούτε και τραγική. Και ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο-δεύτερο στο πρωτάθλημα και πέρασε και στο κύπελο. Εντάξει. Δεν έχει την Ευρώπη. Ναι. Που τη χρεώνει το Λουτσέσκο και αυτήν. Προφανώς έχει μια ευθύνη. Ναι. Ο 107 ψάχνω πού φταίει ο προπονητής όταν οι καλοί υποτίθεται παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν τις χειρότερες τελικές σε πάσεις και εκτελέσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Φταίει ο Λουτσέσκου γιατί δεν μπορεί να εφησυχάζει για την εικόνα που έχει η ομάδα του στη δημιουργία. Και ειδικά εκτός έδρας. Φταίει γιατί δεν έχει βρει τη λύση αν φταίει η ομάδα ή φταίει ο Πρίγιοβιτς για αυτό που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Γιατί όπως παίζει ο ΠΑΟΚ δεν χωράει ο Πρίγιοβιτς στην 11 εκτός έδρας. Πρέπει να βρει άλλη λύση. Πρέπει να δουλέψει πλάν B. Δεν γίνεται να δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να πλησιάσει την περιοχή και να έχει τον Πρίγιοβιτς εκτός έδρας. Δεν γίνεται. Φταίει. Φυσικά φταίει και πρέπει να προβληματιστεί γι' αυτό. Ναι, αλλά όταν του κάνεις αλλά όχι να τον απειλήσει ότι θα τον κάνει, θα τον δείξει, θα τον διώξει. Κριτική δεν μπορεί να γίνεται για πράγματα που δεν φταίει κάποιος. Κάνε κριτική για αυτό που φταίει. Δεν βρήκε λύση για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι 4 παιχνίδια εκτός έδρας. Θα έπρεπε να έχει βρει. Είναι ίδια παιχνίδια, άμα κάτσεις και να μελετήσεις, εντάξει. Χθες στην Καλαμαριά δεν ήταν η γενική εικόνα του ΠΑΟΚ, ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Γιατί ούτε αυτή η μεσοαμυντική λειτουργία φάνηκε και ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε. Από ομάδα δε της κατηγορίας. Καλή οργανωμένη, αλλά πρώτο επίσημο παιχνίδι έδινε. Mm-hmm. Εκτέθηκε ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να κάνει τόσες φάσεις ο Απόλλωνας. Δεν μπορεί να είναι κορυφαίος ο Πασχαλάκης του ΠΑΟΚ. Χθες γι' αυτό μπορεί να δημιουργείται και μεγαλύτερος προβληματισμός. Γιατί χθες δεν είχε συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Δεν μας παρουσίασε αυτό που μας παρουσιάζει. Πού να πεις ότι έχει ένα πρόβλημα. Χθες είχε πολλά προβλήματα. Και δεν είναι ότι γίνεται. Εμένα άλλα πράγματα με προβληματίζουν. Εντάξει. Γίνεται μια κουβέντα για τον Δελιγιαννίδη. Περιμένω τον Παναγιωτάκη να μπει μέσα και να δαγκώνει σίδερα. Και τον βλέπεις επηρεασμένο από αυτή την κατάσταση. Ήταν αλλού. Ωραία. Δεν μπορεί να παίζει ο Μάτος αυτό το παιχνίδι. Ποιος θα παίζει. Δεν ξέρω, βρείτε λύση. Ο Γουνάρης. Βάλ το Γούναρη, βάλ τον Πύρβου. Βάλει το Γιούρισιτς. Γιατί να μην παίζει. Γιατί δεν μπορεί να παίζει ο Μάτος αυτά τα παιχνίδια. Εσύ γα, παίξει το Μάτος το θέλω φρέσκο. Και μια εβδομάδα τρία μάτς. Τι έγινε. Πέρυσι έπαιζε συνέχεια τρία μάτς. Δεν, όχι. Αφού είναι καλά. Θα ξαναπαίξει Δευτέρα. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη η αντίδραση του Πέρκα μετά το Καρισκάκη να είναι αυτή. Που έχει γίνει μια κουβέντα. Όχι. Θα με πείσεις ότι κακώς δεν σε έβαλε στο Καρισκάκη. Επίσης για τον Μπίσεσβαρ. Δεν γίνεται επειδή δεν θέλεις να τρέξεις να πούμε να έχεις επιστροφή να κάνεις φάουλ για κάρτα. Του χαρίζει δεύτερη κίτρινη χθες. Του χαρίζει δεύτερη κίτρινη. Εσύ βγες και πες ότι δεν είναι δεύτερη κίτρινη αυτή που κάνεις στο χασομέρι. Δεν ήταν αρνητικός όμως. Ρε φίλε, εσύ κοιτάς τώρα τι κάνει με την μπάλα. Τη γενική εικόνα. Εγώ κοιτάω τι κάνει χωρίς την μπάλα. Εντάξει. Αυτό είναι, δεν θα αλλάξει. Ξέρουμε τα συν και τα πλην. Ναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω, ούτε σίγουρο είμαι, ούτε θέλω να επιβάλλω την άποψή μου, όπως γίνεται δεξιά-αριστερά, ότι μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον ΠΑΟΚ
πιο πολλά στο να λυθεί το πρόβλημα από ότι ο Ελκαντουρί. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ότι η αμυντική εικόνα που είχαμε σαν ομάδα χθες δεν οφειλόταν και στον Μπίσεσβαρ? Μπορεί. Μπορεί. Ναι, γιατί μην κοιτάμε μόνο τι γίνεται μπροστά. Όσες φάσεις δεν έφαγες σε τέσσερις αγώνες πρωταθλήματος, ναι, τις έφαγες χθες. Τι τέσσερις, τι λέω ρε. Σε οχτώ. Τις έφαγες χθες. Η Καλαμαριά έχει τριπλάσει, όχι, εννιά διπλάσεις τελικές από τον Ολυμπιακό. Ναι, και σημαντικές ευκαιρίες. Ναι. Άρα λοιπόν μην είμαστε αφελείς. Δεν είναι το ποδόσφαιρο 5x5. Να ψάξω και οι τελικές του. Δύο νεκροί. Στις γυροπροκατοικίες. Δεν το έχει. Ούτε ο άλλος το έχει. Ναι, ούτε ο άλλος. Διαγωνίζονται άμα τους βάρεις και τους δύο να κάνουν διαγωνισμό και βάλω και σένα, θα ποντάρω σε σένα. Αυτό μόνο σίγουρο. Ναι, το ξέρεις ότι έχω καλύτερες τελικές και από τον Πίσες βάλει και από τον Κατουρί. Το έχει ζήσει. Εγώ άμα πλασάρω δεν θα πάει μπάλα εκεί ποτέ. Ποτέ. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ με γκολ του χειρότερου όλων. Του Μάκ, ο οποίος είναι. Διαφωνώ ότι ο Μάκ τα χειρότερα. Αλλού δεν είναι. Δεν είναι... Εγώ λέω ότι είναι πιο φιλότιμος από όλους χθες. Φιλότιμος. Το πάλευε. Και μόνο ένας παίκτης που δεν πηδάει ποτέ για κεφαλιά δεν είναι φιλότιμος ποτέ. Δεν μπορεί να πει φιλότιμος. Δεν το έχει την κεφαλιά. Πήρε μία. Εντάξει. Πήρε μία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, πλάσερε σωστά. Έβαλε τον γκολ. Έχει τρία γκολ στη σεζόν. Μακάρι να τον βοηθήσει αυτή η στιγμή. Εμένα μου τη δίνει αδιαφορία. Ο Μάκ δεν είναι αδιάφορος. Να ξέρεις. Το παλεύει. Δεν βλέπω κανένα αδιάφορο. Τι αδιάφορος. Αδιάφορος ο Βιερίνια. Όχι. Τι αδιάφορος. Και επίσης διαφωνώ για τον Βιερίνια ότι είναι κακός. Απλά δεν έχει την έκρηξη. Είναι άλλο το παιχνίδι του. Ο Βιερίνια πάντα σου δίνει καλές επιλογές. Πάντα. Ναι, όπως είσαι αυτή η ωραία πάσα στον Μπίσεσβαρ. Που σούταρε προς την εκκλησία εκεί, την Μητρόπολη. Στο Ράκα είχαν θέματα. Μαζεύαν τους καφέδες. Ναι. Και στη Δέμβη είχαν μια φοβία είχαν. Κακό παιχνίδι, χρήσιμη νίκη, χρήσιμες νομίζω και οι αποδοκιμασίες. Για μένα σημαντικότερο είναι ότι διώξαμε την κατάρα των εκτός έδρας, δηλαδή έπρεπε να κερδίσουμε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και διώξαμε και την κατάρα του 90. Πήραμε κάτι θετικό στο 90, έστω και αν αυτό που πήραμε είναι το λιγότερο καλό από αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτό το λεπτό. Δεν θα προτιμούσα να μην το φάμε στη Λάρισα, θα προτιμούσα να μπει του Μακ το πλασέ στη Ριζούπολη, θα προτιμούσα να μπει στην Έστερσουντ η ευκαιρία του Μάτος, θα προτιμούσα να μπει το γκολ του Κάμπος του Μάτος στο Καραϊσκάκι. Αλλά τουλάχιστον το 90 έδωσε κάτι. Και επειδή υπάρχει ένα θέμα με την επαφή ομάδας και κόσμου, έτσι όπως είναι η χρονιά. Καλό είναι να ξέρει η ομάδα, παίκτες και προπονητής, ότι αυτό που κάνουν εκεί που βρίσκονται δεν ικανοποιεί τον κόσμο. Δεν ικανοποιεί. Υπάρχει πρόβλημα να είναι αγχωμένοι, να είναι πιεσμένοι. Εν ώψη Δευτέρας να μην πάνε ήσυχοι. Δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα όπως ίσως να πιστεύουν. Κάποιοι ξένοι που χθες πήγαιναν για να ακούσουν τα μπράβο και στον δρόμο κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτή είναι η κατάσταση. Να το κάνουμε και σε αγγλική version. Το σύνθημα, άσε το τελείω το σύνθημα. Είναι στην αποδοκιμασία. Πήγαινε χαρούμενος ο πρίγκιπας να ακούσει τα μπράβο. Πάρ' τον πινελίκι σου. Δεν είναι για μπράβο. Γενικά, ως ομάδα. Τι όχι εσύ. Έχεις πάρει καμπάρι, τι έχασε. Ο Πρίγκιπας. Ναι. Ποιο. Αυτό που του δώσει την μπάλα στον φύλακα σε εκείνο το τέλος. Α, στο τέλος. Ναι. Ναι, ναι. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Να βάλει ένα γκολ τουλάχιστον εντός Μακεδονίας, όχι εντός Τούμπας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Λουτσέσκου, αλλά και ο Καλαϊτζίδης που ευχήθηκε στον ΠΑΟΚ να φέρει τον τίτλο. Μπορεί να ενώσει και το πρωτάθλημα, δεν ξέρω. Ας ακούσουμε πρώτο τον Ρουμάνο προπονητή τι ανέφερε για ό,τι χθες είδε, για ό,τι του παρουσίασε η ομάδα του. As was a bad game. Didn't play good. We didn't enter as we should have entered in the game. Ένα κακό παιχνίδι για μας. Δεν παίξαμε όπως έπρεπε. Δεν μπήκαμε στο παιχνίδι όπως έπρεπε να μπούμε. We were lacking the correct attitude for such a game because we knew that is Calamaria is a local derby. The motivation is at the highest level. Μας έλειψε η επιθετικότητα. Ξέραμε ότι απέναντι στην Καλαμαριά θα είναι ένα τοπικό ντέρμπι που θα υπάρχει και κίνητρο.
And as always, in this kind of situations, if you don't treat very correct the game, you risk a lot. The others start to have confidence. We start to make mistakes. We start to be long. Και αν δεν αντιμετωπίσεις σωστά αυτά τα παιχνίδια, τότε θα ξεκινήσεις να έχεις προβλήματα. Αυτό συνέβη σε εμάς και αρχίσαμε να έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις. And instead to have the control of the game, we play the game with decisive balls going up and down very, very, very easy. Και αντί να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, παίξαμε ένα παιχνίδι στο οποίο η μπάλα πήγαινε, είχα προσπαθήσει με συνεχώς τελικές πάσεις, με αποτέλεσμα να έρχονται πολύ εύκολα οι μπάλες πίσω σε εμάς. After in the second half, again, we didn't start very well. We gave possibility to Calamaria to control for 15 minutes the game. I believe that the players that entered were very good and very motivated, and they gave to the team this spirit to fight and to take the victory. Και στο δεύτερο μήχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά. Για 15 λεπτά δώσαμε τον έλεγχο στην Καλαμαριά. Νομίζω πως οι παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι έδωσαν ένα μπήκαν με κίνητρο και έδωσαν αυτή την επιθετικότητα που θέλαμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. The only one good thing tonight was this victory, because at the end it's a victory and we took the qualification. Το μοναδικό καλό που κρατάμε από απόψε είναι η νίκη, μια νίκη που μας δίνει την πρόκριση. Having 6 points. Έχοντας 6 πόντους. And like this we can manage the last game. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαχειριστούμε το τελευταίο παιχνίδι. I have to tell congratulations to the other team. Θα πρέπει να συγχαρώ την αντίπαλη ομάδα. Because really they played a very nice football, with trying to play, to start from the back, to build up. Γιατί προσπάθησαν να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο, ξεκινώντας την ανάπτυξή τους από πίσω. And I like a lot. Personally, I consider that a draw would have been a correct result. Μου άρεσε πολύ αυτό που είδα από την αντίπαλη ομάδα και κατά τη γνώμη μου και μια ισοπαλία θα ήταν ένα δικαίο αποτέλεσμα. Ακούσουμε και τον κύριο Καλαϊτζίδη. Τι ανέφερε, δεν είναι γίνονται δηλώσεις, είναι χθεσινές δηλώσεις, χωρίς ερωτήσεις. Η δυνατότητα που έχουμε ως ομάδα να ελέγξουμε την κατοχή της μπάλας, αυτό μας έδωσε παράλληλα τη δυνατότητα να ελέγχουμε και να ορίζουμε και τον ρυθμό του αγώνα. Οι καλές συνεργασίες μας έδωσαν επίσης τη δυνατότητα να πλαγιοκοπήσουμε την αντίπαλη άμυνα, καθώς και να φτάσουμε σε φάσεις εκτέλεσης από πλεονεκτικές θέσεις. Αυτό βεβαίως απέναντι σε μία ομάδα η οποία έχει 2 μήνες αγωνιστικό ρυθμό, είναι από τις καλύτερες ομάδες της χώρας βάσει αποτελεσμάτων και βάσει εικόνας και δίνει μεγαλύτερη αξία τη σημερινή μας προσπάθεια. Η έλλειψη συγκέντρωσης στα τελευταία λεπτά του αγώνα δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στο ίδιο ρυθμό. Δώσαμε αβίαστα την μπάλα στον αντίπαλο, έτσι δεχτήκαμε συνεχείς επιθέσεις. Κάποια στιγμή χάσαμε την αμυντική μας ισορροπία και έτσι ο αντίπαλος βρέθηκε να πετυχαίνει το μοναδικό τέρμα του αγώνα. Πρέπει να συγχαρούμε τους ποδοσφαιριστές της Καλαμαριάς, του Απόλλωνα Πόντου, για τη σημερινή τους προσπάθεια. Να ευχηθώ στον coach και στον ΠΑΟΚ τα καλύτερα σε αυτήν την περίοδο και γιατί όχι να μας φέρει τον τίτλο στη Βόρεια Ελλάδα. Καλή συνέχεια λοιπόν στον ΠΑΟΚ. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, διεκδικώντας μέσα από τον αγώνα με τον Λεβαδιακό στην έδρα μας να πετύχουμε την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Αυτά υπόθηκαν από τους δύο προπονητές, ωραία λόγια, και από τον Λουτσέσκο. Αλήθεια λέει για τον Απόλλωνα, για το πώς παρουσιάστηκε, για το πώς προσπαθούσε να επιτεθεί, για τις συνεργασίες που έβγαλε, για το πώς έφτασε σε φάσεις. Και αλήθεια έλεγε, πράγματι ήταν καλός ο Απόλλων Πόντου πλέον. Ο Καλαϊτζίδης τόνισε αυτό που ας το θυμόμαστε που και που, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πράγματι μέσα στις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και βάσει αποτελεσμάτων και βάσει εικόνας. Όσα προβλήματα και αν έχει, αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΑΕΚ, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε κανείς. Ο Ατρόμητος, μπράβο του για αυτό που κάνει. Κλέβει και κάποια αποτελέσματα. Κλέψανε και 2 βαθμούς στη Λάρισα όμως, θα τα λες όλα. Εντάξει. Όπως παίζει, κλέβει και αποτελέσματα. Εντάξει, φίλε, αυτό μπορεί να κάνει. Δηλαδή, λες, τι έκανε, πίεζε τον αντίπαλο όταν το πήρε. Ναι, αλλά δεν μπορείς να το εξυμνείς και να λες ότι είναι καλύτερο, όχι, από αυτό που κάνει ο ΠΑΟ, ξέρω εγώ. Όχι. Εντάξει.
Μπράβο για αυτό που κάνει. Έχει και φοβερό τερματοφύλακα. Μια χαρά τα πάει και ο Βάρντα. Από τον ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι για το πώς αξιοποιούνται ο Βάρντα, ο Γιαννούλης, ο Χατζησαΐας. Είναι σημαντικοί παίκτες για την ομάδα που είναι πρωτοπόρα στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι βασική και αναντικατάστατη. Δεν γίνεται να μην σου έρθουν βελτιωμένοι αυτοί οι παίκτες. Ναι. Εγκεφαλικά ο ένας τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αλλά. Δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία, αν το δεις έτσι. Ή τρίτη τέλος πάντων. Αν φέτος δεν δώσει δικαιώματα και συνεχίσει να πρωταγωνιστεί, θα δικαιούται μια ευκαιρία. Γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ο Λουτσέσκου παραδέχθηκε ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα πράγματι ήταν ισοπαλία χθες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και είναι δύσκολο να το παραδέχεσαι. Αλλά είναι αλήθεια. Και αλήθεια είναι ότι στο τέλος του αγώνα χθες από τις αλλαγές στο ΠΑΟΚ πήρε τουλάχιστον μια διάθεση, ένα κίνητρο, μια προσπάθεια να επιτεθούν, να δημιουργήσουν, να πάρουν το παιχνίδι και το πήραν με την ενέργεια του Μάτος για άλλη μια φορά και το τελείωμα του ΜΑΚ που ήταν άψογο, ψύχρεμο και από τα καλύτερα που έχουμε δει, γιατί γενικά βλέπουμε από τους μέσους επιθετικούς του ΠΑΟΚ άσχημες τελικές ενέργειες. Πολύ τσαπατσουλιά. Από όλους. Πολύ τσαπατσουλιά. Τώρα, ο ΠΑΟΚ παίζει τη Δευτέρα με τον Αστέρα Τρίπλος που είναι πολύ χαμηλά. Εγώ θέλω να δω αν έχει περισσότερες τελικές ομάδες από τους μεσοεπιθετικούς μας. Γράψαμε και προχθές ότι τα κάνει όλα. Δηλαδή, αυτό που βλέπεις, αυτό αποδεικνύει. Και ο Βαρέλα έχει πολλές. Ναι, έχει εκτός έδρας ο Βαρέλα πολλές. Ναι. Από τις στιγμένες μπάλες. Ο Μάτος είναι απίστευτη προσφορά του μέχρι στιγμής στον ΠΑΟΚ. Πρέπει κάτι να αλλάξει, να ανέβει γενικότερα η παραγωγή της ομάδας για να μην φαίνει τόσο πολύ ο Βραζιλιάνος που και στα δύσκολα παίρνει πρωτοβουλίες, το κάνει και στη Ριζούπολη, το κάνει και στη Λάρισα. Δεν είναι κακό το να έχει κάνει μια συντήρηση δυνάμεων και αν χρειαστεί τέλος πάντων να είναι να αλλάζει τέμπο. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί αυτό κάνει και στο Καραϊσκάκι, αυτό έκανε και στη Ριζούπολη, αυτό έκανε. Προσέχει τα ανεβάσματα του. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη για τη σημερινή ημέρα. Το δούμε στην πορεία. Ένα σχόλιο του κυρίου Καρυπίδη που παραποιεί το όνομα του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε εδώ. Πάμε να δούμε όλα σε πολύ λίγο. Δεύτερη ώρα, ΠΑΟΚ 24. Εδώ στον Λίμπερο, 26 Οκτωβρίου σήμερα. Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία μέρα. Εδώ ιδανική κατάσταση και για βόλτα. Ιδανική παρέα όμως και ο Λίμπερο που έχει κανονικά πρόγραμμα όλη τη μέρα. Ο Ιβάν Σαββίδης ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας έχει ένα μήνυμα για την 28 Οκτωβρίου. 26 Οκτωβρίου. Ναι, γράφει γενικά για την 28 Οκτωβρίου. Και γράφει κάποια στιγμή: «Φέτος είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, όπου ο άθλος εκείνων των ετών μου παρουσιάστηκε από μια άλλη οπτική πλευρά, μέσα από τις μοίρες των ανθρώπων, τις αδραγαθίες, τις αποφάσεις που λήφθηκαν σε κρίσιμες στιγμές. Η έκθεση του μουσείου, η οποία παρουσιάζει την ιστορία των ηρώων του πολέμου, όχι μόνο καθορίζει τη μνήμη για την ανδρεία και τον άθλο του λαού μας, που υπέστη φρικτές δοκιμασίες, αλλά επίσης τονίζει τα αναπαλωτρίωτα χαρακτηριστικά της ελληνικής ψυχής. Την αυτοθυσία, τη σκληρή υπομονή, την αγάπη προς τον πλησίον και την πατρίδα». Γράφει και πολλά άλλα. Σας καλώ όλους και σήμερα ενωμένοι να πείτε όχι στη βία, την τρομοκρατία και την ξενοφοβία που καταστρέφουν την υπάρχουσα παγκόσμια τάξη. Σήμερα όπως ποτέ άλλοτε είμαστε υποχρεωμένοι με δέος να διασφαλίσουμε την ειρήνη, να διατηρούμε τις παραδόσεις του πατριωτισμού και της πιστής υπηρεσίας στην πατρίδα. Υποκλίνω χαμηλά την κεφαλή μου μπροστά στην ιερή μνήμη εκείνων που δεν επέστρεψαν από το πεδίο της μάχης. Αιωνία η μνήμη στους αποθανόντες. Γράφει ο Ιβάν Σαββίδης στο δικό του μήνυμα. Αρκετοί φίλοι περιμένουν πώς και πώς τους ορισμούς διαιτητών για αυτήν την αγωνιστική.
για αυτή, ειδικά την αγωνιστική, για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για το Πανιόνιο ΣΑΕΚ, για το ΠΑΟ Καστέρας Τρίπολης. Δεν είχαν βγει μέχρι και πριν λίγο. Ποιους να βάλουν και ποιοι έχουν μείνει. Και... πόσο δίνει το Καλογερόπουλο στο Πανιόνιο ΣΑΕΚ? Ξέρω εγώ. Λες. Ή Παπαπέτρου. Και στο... στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο... Κίζας. Στη Λεωφόρο... έχει επιστρέψει ο Σιδηρόπουλος. Και βλέπω και ένα δικό μου... ένα δικό μου λέω. Ένα δικό σου. Διάβασα ένα μήνυμα. Ένα θέμα στο SDNA για ένα σεμινάριο στη Ρόδο, που είναι ο Κάιπερς Ολλανδός, που χαρακτηρίζει τον Σιδηρόπουλος τον καλύτερα γυμνασμένο Ευρωπαίο διαιτητή. Όχι, ο Σιδηρόπουλος αυτός. Ναι, το χαρακτηρίζει ο Ολλανδός. Ο Κάιπερς. Ναι. Οι διαιτητές μεταξύ τους... το... ζευγαράκια. Ξέρουν, ναι, κάποια τεστ μάλλον, βλέπουν το σώμα του άλλου νου, ξέρω εγώ. Τον δοκιμάζουν στις... τα γούστα πάνω. Θα δω εμείς καλεσμένος, θα να μην πήγα μια καλή κουβέντα στη Ρόδο. Ναι, φαντάσου τώρα εκεί, ναι, πολυτέλειες. Ναι. Αλλά καταγράφει και ως μια δήλωση ενός διαιτή με μεγάλες εμπειρίες. Έχουμε και στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε, κοιτάμε παιχνίδι με την Τρίπολη, η οποία είναι μια ομάδα η οποία δεν πάει και πολύ καλά. Την είδαμε τον Πανιόνιο. Κέρδισε την ΑΕΚ. Κέρδισε την ΑΕΚ. Και δεν έχασε τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά τον κέρδισε τον Ολυμπιακό. Ναι, και δεν πάει καλά. Και δεν πάει καλά, φίλε, γιατί έχει χάσει στην έδρα της όλα τα παιχνίδια. Άρα εκεί που έχει παθητικό ρόλο, τα πάει καλά με τους μεγάλους. Εκεί που πρέπει να δημιουργήσει, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Άρα στην Τούμπα έχει προοπτικές να πάει καλά. Εντάξει, δεν έχει όμως τη συνοχή του παρελθόντος. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έχει μεγαλώσει ο Κώστας Γιαννούλης, τα στόπερ του, το Κύπριος, πώς το λένε, Πασαλίδης, πώς το λένε. Μαζί με τον Τριανταφυλόπουλο, το Σελήνη είχε βάλει την προηγούμενη εβδομάδα. Τα ζώα μου αργά. Τερματοφύλακας κάνει Παπάδος, ο Θανασιάδης δεν πάει άσχημα. Στα χάφο Τσουκαλάς κλασικά με το Μουνάφο έχουν τρεξίματα και σωστή συμπεριφορά. Μπροστά ο Μανιάς είναι ό,τι πιο επικίνδυνο έχουν. Οι άλλοι όλοι είναι κάτι, ένας Μαρφάντα, Ματίλτα, Ματίλτα. Ο μαύρος Ματίλτα, έβλεπες κινούμενα σχέδια Ματίλτα. Ματίλτα, μα πώς τη λέγανε αυτά. Τέλος πάντων, δεν έχει τη συνοχή των προηγούμενων ετών, αλλά είναι μια ομάδα που παίζει. Δεν έχει πρόβλημα να παίξει. Το θέμα είναι να είσαι πιστικός εσύ να την κερδίσεις. Αυτό είναι το θέμα. Πάλι και κλεισμένο των θυρών. Το πρώτο τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ κλεισμένο των θυρών. Φτάσαμε ως εδώ χωρίς απώλειες. Καλό είναι να φτάσουμε μέχρι τέλος χωρίς απώλειες. Ένα σημαντικό αβαντάζ που έχει κερδίσει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ έναντι των ανταγωνιστών του είναι οι μη απώλειες στην Τούμπα. Το άλλο εντός είναι στις 20 Νοεμβρίου. Ναι. Δηλαδή έχει πολύ χρόνο ακόμα. Πάμε ΑΕΚ και μετά που πάμε. Έχει διακοπή. Διακοπή και μετά κάπου πάμε πάλι. Έχει Τούμπα και μετά έχει δύο εκτός. Αυτό σου λέω. ΑΕΚ και Ξάνθη. Όχι. Ατρόμητο. Η ΑΕΚ είναι μόνος, μετά παίζει εντός, με ποιον παίζει, και έχει Ξάνθη και Πανιόνιο. Ξάνθη και Πανιόνιο. Πάρε αυτά τα δύο παιχνίδια και κάνε το γύρο του θριάμβου. Σιγά. Τι, σιγά. Αν κερδίσει Ξάνθη και Πανιόνιο. Εντάξει, τι. Τι. Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Εκτός με Ατρόμητο παίζουμε. Εντός με Ατρόμητο. Ήρθε και η ώρα του ΠΑΟΚ να παίξει με αυτούς που είναι πιο πάνω από τη μέση βαθμολογίας. Ναι, επί της ουσίας αλλά και θεωρητικά. Ο Ατρόμητος, η Ξάνθη, ο Πανιόνιος και ντέρμπι. Βεβαίως, όλα είναι ντέρμπι. Όλα είναι παιχνίδια τα οποία αν σου στραβώσουν θα έχεις θέμα. Μπορείς να γυρίσεις εύκολα παιχνίδια από 1-0 στη Νέα Σμύρνη. Μπορείς να γυρίσεις εύκολα παιχνίδια άμα σου κάνει 0-1 ο Ατρόμητος εδώ. Όχι. Όλα θέλουν, εκεί θα χρειαστεί ισορροπία. Ο Ολυμπιακός όμως τώρα λέει ότι τελειώνει αυτά τα δύσκολα στη Λεωφόρο. Και πού πάει μετά. Μετά έχει Πλατανιά, Απόλλωνα, έχει... Στον Πλατανιά που θα γίνει το κόλο του. Καραϊσκάκη. Μετά τι έχει, Απόλλωνα. Έτσι λέει ότι τελείωσαν. Καλά, αφού τελείωσαν. Πιστεύει θα κάνει σερί δηλαδή. Ναι, έτσι μου λένε και κάτι δική μας, θα κάνει 4-4 μετά τη Λεωφόρο. Α, το δούμε ρε παιδιά, δεν λέω, μπορεί να είναι και έτσι. Ο Ολυμπιακός που μάλλον πλέον είναι αδιάφορος στην Ευρώπη, έτσι, δεν είναι...
Τι να παίξει στην Ευρώπη, το στόχο του είναι να πάρει ένα βαθμό. Μπορεί. Μετά το πρώτο μάτς έγινε αδιάφορος. Κάτι που δεν ισχύει για την ΑΕΚ που έχει μεγάλα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα να παίζει με την ΑΕΚ μετά το ΑΕΚ Μίλαν. Σημαντικό πλεονέκτημα. Ναι, δούλεψε το στο μυαλό σου να το εκμεταλλευτείς. Με το Χιμένεθ να παραδέχεται προχθές ότι δεν μπορούν. Δύο παιχνίδια. Πέμπτη Κυριακή. Δεν μπορούν, φίλε. Όταν τα λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ επί χρόνια δοκιμάζονταν. Η ΑΕΚ έπαιζε Πέμπτη Δευτέρα. Τον Ατρόμητο. Η μία μέρα έχει τεράστια διαφορά. Ναι, έχει. Ένας οργανισμός επαρέχεται 48 ώρες. Η ΑΕΚ έχει 96. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και χρειάζεται και εμπειρία. Και κυρίως πνευματική. Ναι, το να επιστρέψει από το Μιλάνο και να παίζει με τον Κυβρακίδη. Τα έχουμε πει 100 φορές. Τα έχουμε ζήσει. Τον Κυβρακίδη που θα έπρεπε να είναι νούμερο ένα μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Μετά το Χατζησαφή. Ναι, τα δύο μπακ αυτά θα έπρεπε να έχουν. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αριστερό μπακ μπορώ να πω το Γιαννούλη και να πίσω. Αλλά. Εντάξει. Τι. Και αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Αυτό ρε, που συμβαίνει σου, εγώ για με Ουάρντα, Χατζησαΐα και Γιαννούλη. Ας κλείσει την μπράβο τα παιδιά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, το ξέρουμε καλά. Ο Χατζησαΐας είναι ένας πολύ καλός στόπερ σε άμυνα που περιμένει. Το ξέραμε από πριν γιατί το είχε δείξει στον Πανιόνιο. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι άμυνα που περιμένει. Τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Ο Ινίγο Λόπεθ, πολύ καλός στη Γρανάδα με 8 παίκτες στα 2 μέτρα γύρω του. Μόλις έπαιξε με 40 μέτρα ψηλά, του φεύγανε από παντού. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εντάξει, ο Γιαννούλης. Πολύ καλός ανασταλτικά. Πολύ ισορροπημένος στην πρώτη μπάλα. Ωραία. Πολύ καλές επαφές με την μπάλα. Πολύ ωραία αλλαγή κατεύθυνσης. Μόλις φτάσεις στη σέντρα. Ναι, ο Λεβότς είναι καλύτερος. Τώρα μην ξεφεύγουμε, μην τρελανόμαστε κιόλας. Στην κυκλοφορία δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερος ο Λεβότς από τον Γιαννούλη. Εντάξει. Στην πρώτη πάσα. Και στα ανεβάσματά του. Απλά ο Λέοβατς έχει και καμιά ελπίδα να βγάλει καμιά ασίστ. Ο Δημητράκης είναι πολύ καλός παίχτης μέχρι να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Που φτάνει έξοχα και έχει σπάνια καλή επιλογή. Θέλει δουλειά. Τους παίχτες τους ξέρουμε, δεν περιμένουμε εμείς να πάνε καλά στον Ατρόμητο. Ο Γουάρντα. Πολύ καλός για αυτό το παιχνίδι του Ατρόμητου. Πολύ καλός. Τι κάνει ο Γουάρντα. Στον χώρο πάνω θα σου κρατήσει σίγουρα την μπάλα, θα σου κερδίσει μέτρα, θα κάνει κανένα γκολ, θα κάνει καμιά ασίστ, αλλά σε ανοιχτό γήπεδο. Σε εμάς δεν είχε ουσία ο Γουάρντα. Ξέχωρα από το ότι την έπεσε και σε... ξέρω εγώ, χωρίς κεφάλι γκόμενες. Αλλά τους ξέρουμε τους παίκτες. Δεν ευνηδιαζόμαστε από αυτό που κάνουν στον Ατρόμητο. Το έγκλημα το έχει κάνει ο Ολυμπιακός με τον Γιαννιώτη. Που είναι δύο κλάσεις καλύτερος θεματοφύλακας από αυτούς που έχουν. Και από τον Καπίνο και από τον Πρωτό. Που για μένα ο Γιαννιώτης είναι θέμα χρόνου να πάει εθνική και να παίζει. Εκπληκτικός τερματοφύλακας. Αλάνθαστος. Αϊκή διάρκεια. Και τι πέσε, δεν έκανε γεμάτη σεζόν. Πού? Στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο. Ναι. Το είδες εσύ να κάνει κανένα λάθος πέρσι στον Πανιόνιο. Από τους καλύτερους τερματοφύλακες πέρσι είναι σεζόν. Και φέτος το ίδιο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. FM γράφεται κενό, αφήνετε μηνύματα στο 54526. Αφήνουμε λίγο το ποδόσφαιρο. Πάμε στο βόλεϊ που ίσως είχε και την κορυφαία είδηση αυτών των ημερών. Με την απομάκρυση του κυρίου Ελγκέτα, ο Ραφαέλο Κατατζή θα μα δώσει το ρεπορτάζ. Ραφαέλ, καλό μεσημέρι. Ο πρώτο που έφαγε προπονητή σε χρόνια σου πολλά κιόλα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Παντρεύεται. Ναι, είναι γεγονό. Ο Ελγκέτα. Αφού νέο άνθρωπο. Ο Ελγκέτα διαζύγιο. Μέσα όταν ήρθε, πόσο σεμνό ήταν, πόσο. Ο Ελγκέτα. Ο Ραφαέλ. Και παντρεύεται, ρε φίλε. Μας πλώδωσε και αυτός. Τέλος πάντων. Ραφαέλ, εδώ μας είπε ο συνάδελφος ότι δεν έπεσε τα σύννεφα. Από την είδηση, κάτι που συνέβη με τον κόσμο. Ο οποίος έπεσε τα σύννεφα. Ναι, νομίζω. Ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν προπονητή που του έφερε το πρωτάθλημα, ότι είναι ο καλύτερος, τον εκθίαζε η διοίκηση στην επιλογή της. Και προχθές διάβασαν, έμαθαν, ή τώρα το μαθαίνουν γιατί υπήρχε απεργία, ότι απολύθηκε. Απομακρύνθηκε. Για δεύτερη φορά, νομίζω, παγωμάρα για τους φίλους του ΠΑΟΚ ήταν πέρσι η περίπτωση του Γιάννου Καλμαζίδη, φέτος με τον Ελγκέτα και νωρίς στην σεζόν με το που ξεκίνησε. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ πήρε την απόφαση να τελειώσει τον Αργεντινό προπονητή.
ήταν αφορμή ο αποκλεισμός από το League Cup, αλλά ήταν και γενικότερα ένα αίσθημα που υπήρχε τις τελευταίες μέρες ότι έχασε τα αποδυτήρια. Αυτό ουσιαστικά χρεώνουν οι άνθρωποι του TAP PAOK στον μέχρι πρότινος τεχνικό του Δικεφάλου και αποφάσισαν ότι πριν αρχίσει το πρωτάθλημα θα έπρεπε η ομάδα ίσως να γίνει ένα ηλεκτροσόκ προκειμένου να επανέλθει στις καλές εμφανίσεις στη νέα σεζόν. Προφανώς... Στο μήνυμα του ηλεκτροσόκ δεν παίρνουμε και καμιά χορηγία από καμιά εταιρεία. Πραγματικά όμως θέλει πολλά ηλεκτροσόκ. Ηλεκτροσόκ να πει το Μάρτιο στην τελική ευθεία, άντε πάει και έρχεται. Εγώ, Ραφαήλ, είχα την εντύπωση ότι οι παίκτες ήταν έξαλλοι με το επίπεδο της δουλειάς. Για να μιλάμε και λίγο ανοιχτά. Ναι. Εντάξει, εσύ επιβεβαιώνεις κάτι τέτοιο? Ναι, υπήρχαν νομίζω αρκετά δυσαρεστημένα γεγονότα από τις προπονήσεις κτλ. Από τους παίχτες στο επίπεδο των προπονήσεων και νομίζω ότι γενικότερα η φράση του ότι όταν λέμε χάνει τα αποδυτήρια νομίζω θα περιλαμβάνει όλα. Ναι, επειδή είναι λίγο κλισέ και πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο. Ναι, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι ξεκινάει από εκεί και από το επίπεδο της προπόνησης και από το σχέσεων των προσωπικών μεταξύ προπονητή και παικτών και συνεργατών. Άλλωστε και ο κύριος Μπρουξ έφυγε και εκείνος από τελή παρελθόν που ήταν συνεργάτης του. Υπήρχαν συνεργάτες, άνθρωποι του ΠΑΟΚ οι οποίοι στο team Έλληνες, έτσι, οι οποίοι είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους. Νομίζω, ναι, υπήρχε θέμα και με τον στατιστικό λόγο και με τον γυμναστή της ομάδας. Ναι, συνεχίζουν αυτοί κανονικά, δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση από το ΤΑΠ ως προς το αφορμή πάντα τον Εγκέτα, τη δουλειά του, το χαρακτήρα του κλπ. Ναι. Νομίζω ότι υπήρχαν γενικότερα θέματα συνεργασίας τα οποία πλέον φάνηκαν νομίζω και στην εικόνα της ομάδας στο League Cup. Και στη διοίκηση τώρα από τον Έντρον Ελγκέτα, από την καλύτερη ανάποδη τώρα που του ανέθεσαν την προετοιμασία, τη λειτουργία, τις προπονήσεις, διαπίστωσαν πράγματα τα οποία τους έκαναν να διώξουν αυτόν και να κρατήσουν τους υπόλοιπους συνεργάτες. Εννοείται, ναι. Και γενικότερα υπήρχε και για τον Ελγκέτα ένα κλίμα από τότε που ήρθε, δηλαδή ήταν και το παρελθόν του με την ΑΕ κάπως περίεργο βέβαια. Υπήρχαν τότε και οικονομικά προβλήματα στην Ένωση, αλλά νομίζω και ότι από τότε, από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, υπήρχαν και τέτοια θέματα και τότε. Ωστόσο, ήταν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα τότε στην Ένωση και είχε πληρώσει και αυτό το κομμάτι, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που υπήρχαν. Και γι' αυτό είχε φύγει. Απλώς ήταν αυτό περισσότερο στον κόσμο, ότι δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Το ότι ήρθε ο Ελγκέτα πέρσι, μια ομάδα η οποία φαινόταν ότι δύσκολα μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα και όμως τα κατάφερε, πήρε και το διπλό στο Ρέντι. Και ο κόσμος νομίζω είναι που δεν το περίμενε περισσότερο. Μάλιστα. Και τώρα που πάμε. Υπήρχε η πρόταση στον γνωστό, στο ελληνικό κοινό, στον κύριο Νίκολιτς, επί διετίας προπονητής στο Φοίνικα Σύρου, ο οποίος ζήτησε όμως περίπου ένα μήνα να απαντήσει. Νομίζω ότι ήταν λίγο δύσκολο. Ένα μήνα. Για το TAP, ναι. Ένα μήνα. Τώρα μία εβδομάδα. Τι θα μελετήσει ακριβώς, αν θα πετάξει στον πλούτο να... Δεν ξέρω πραγματικά, ναι. Είχε και κάποιες υποχρεώσεις. Δεν το λες, δε φίλε, θέλω ένα μήνα. Δηλαδή, άμα μου πει ο άλλος θέλω ένα μήνα, θα τους πω. Τρεις μέρες πριν το προτάσμα, ναι, δεν το λες αυτό το πράγμα. Μα ποτέ δεν το λες. Τι ένα μήνα, δεν το λες. Εννοείται, ναι. Να βρεις 60 παρθένες και τις φάξουμε μαζί στο Σατανά στην Αριστοτέλη. Ας τελειώσει η σεζόν, να πάνε όλα καλά και σέρνει, δηλαδή, άμα είναι. Αυτός θεωρείται επιτυχημένος, ήταν να κάνει καλή δουλειά και. Είχε φτάσει στο Φοίνικα στους τελικούς πέρσι με τον ΠΑΟΚ, είχε φτιάξει μια καλή ομάδα νομίζω τις δύο τελευταίες χρονιές. Νομίζω ότι ο Φοίνικας ήταν με ένα μικρό μπάτζετ, μια νησιωτική ομάδα. Παρ' όλα αυτά είχε καταφέρει τις δύο τελευταίες χρονιές να είναι στην πρώτη τετράδα. Μάλιστα. Δεν προχωράει όμως. Δεν προχωράει. Όχι, δεν προχωράει γιατί... Ναι, ήθελε, ζήτησε χρόνο. Είχαν γίνει και άλλες προτάσεις και σε άλλους προπονητές. Νομίζω ούτε από την ελληνική αγορά από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει κάτι. Το Καλμαζίδη να μην το σκεφτούμε. Νομίζω θα γίνει και το Καλμαζίδη νομίζω είναι ήδη στο project της Ομόνιας. Έχει και το Champions League. Πηγαίνει καλά νομίζω εκεί. Δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποια επιστροφή. Ενδεχόμενο να το αφήσουμε χωρίς προπονητή. Οι παίκτες μόνοι τους να κάτσουν να το δουλέψουν. Να κάνουμε τον Γκόμες παίκτη προπονητή. Κάτι τέτοιο, γιατί τα κάνουμε εμείς αυτά ιστορικά. Νομίζω ότι ναι, αν δεν υπάρξει κάποια άμαση εξέλιξη μέχρι αύριο, τώρα την Κυριακή έχει μάτσει το απόγευμα, αν δεν υπάρξει κάποια νεότερη αναβολή. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιος θα κάτσει στο πάγκο. Μάλιστα. Ναι, ναι, οπότε μπορεί και ο Γκόμες να το δούμε και σε τέτοιο ρόλο. Ψάχνει διαγώνει ο ΠΑΟΚ, ο προπονητής ο Γκόμες, το βλέπω να έρχεται. Το βλέπω. Όχι ότι ξέρω κάτι, μην παρεξηγηθώ. Κάνω σενάρια στο κεφάλι. Είναι και τα χρονικά περιθώρια, ναι, και που στενεύουν, αλλά νομίζω ότι ναι, και πλέον πού να βρει κάποιον προπονητή ο οποίος που να έχει μείνει χωρίς δουλειά, δηλαδή να είναι. Επειδή όλα και τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει σχεδόν και ευρωπαϊκές διοργανώσεις,
θα πρέπει, λέει, να βρεθεί κάποιος ελεύθερος, κάποιος που να σπάσει το συμβόλαιό του με κάποια άλλη ομάδα. Πότε παίζει με Τσουλού? Είναι προς το Δεκέμβριο. Νομίζω τώρα τελειώνουν τα προκριματικά. Μέσα Νοεμβρίου θα είναι η κλήρωση. Και ομίλους παίζουμε. Ομίλους, ναι, κανονικά. Έχει τραγουδάκι για τους ομίλους του Champions League στο βόλεϊ? Έχει κανένα τραγουδάκι να παίζει πριν? Σεντόνι? Όχι, δεν έχει. Δεν είναι ούτε Σεντόνι ούτε. Κρίμα. Το βόλεϊ είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, ναι. Κρίμα. Δεν έχει φανταχτερή παρουσίαση. Κρίμα. Ράφα, τίποτα άλλο τα τμήματά μας έχουμε? Από τα τμήματα, το Πόλο χθες ιτήθηκε 7-5 μέσα στην Γλυφάδα. Είναι η δεύτερη ήττα σε τρεις αγωνιστικές. Είναι λίγο περίεργα φέτος τα πράγματα στο Πόλο του ΠΑΟΚ. Παίζει χωρίς φουνταριστό η ομάδα. Θέλει να προωθήσει ένα δικό της στυλ παιχνιδιού. Άλλες φορές τα καταφέρνει όπως στην πρεμιέρα. Στο χθεσινό παιχνίδι και στις προηγούμενες εβδομάδες δεν τα κατάφερε. Έχει δρόμο νομίζω όμως ακόμα. Έχει καλή περιφέρεια ο ΠΑΟΚ. Νομίζω θα βρει το δρόμο του και θα είναι πάλι μέσα στην εξάδα φέτος. Ίσως δηλαδή να κάνει και το βήμα παραπάνω, να είναι πάλι στην τετράδα. Αλλά θέλει δουλειά η ομάδα, γιατί αυτό χωρίς φουνταριστό που είναι μια θέση στο Πόλο κέρια, θα πρέπει να αυτός βρει. Αυτός που μας πήρε ο Ολυμπιακός φουνταριστός ήταν? Ο Νικολαίδης, ναι. Ήταν νέος, πολύ ελπιδοφόρος παίχτης. Νομίζω ότι είναι το μέλλον στη συγκεκριμένη θέση. Στο μπάσκετ, είχε την ευκαιρία να φύγει γιατί είχε πάρει και το παγκόσμιο. Οπότε. Ναι, στο βόλιο χωρίς διαβόλιο. Τι γίνεται. Ναι, πραγματικά. Ραφάλη, ευχαριστούμε. Να σε καλά, Ραφάλη. Καλή μεσημέρι. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτό είναι θέμα για blog, αυτό θα γράψουμε. Νέα μόδα. Πάμε τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με το μπάσκετ. Να μας εξηγήσει πρώτα απ' όλα ο Νίκος Μοσχοβίτης πώς η ομάδα. Εγώ είμαι σίγουρος θα κερδίσουμε στην μεταξύ, όπως το βλέπα. Από την Ιταλία βρέθηκε στην Τουρκία και ακόμα δεν έχει γυρίσει. Δεν ξέρω, βλέπω κάτι φωτογραφίες από Τουρκία, ενώ ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει δυτικά στην Ευρώπη. Τους πετυχαίνουμε ανατολικά. Κάτι θα συμβαίνει με τις μετακινήσεις και εν ώψη τρικάλων. Πάμε ένα τελευταίο διάλειμμα και μπαίνουμε τελευταίο ημίωρο. Ένα άγνωστο τηλέφωνο. Δημητράρα μου, μαζί με την αγάπη και την εκτίμησή μου, οι σκέψεις και οι ευχές μου πάντα να σε συντροφεύουν. Χρόνια πολλά, ποιοτικά και ευτυχισμένα. Τι να γράψω, ποιος είσαι? Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, όχι. Ευχαριστώ, αφού δεν ξέρω ποιος έστειλε. Είναι άγνωστο τηλέφωνο. Απαντάς. Τι να πω, ρε φίλε. Σου πω το τηλέφωνο στον αέρα, κάτι μου θυμίζει. Μην θα ξεφτυλιστούμε, άστο. Α, πρέπει να είναι κάποιος κύριος. Αλλά θα το νούμερο, θα το είχα. Δεν είναι αυτός. Θα πάμε στο μπάσκετ. Δεν κάναμε αναφορά. Μπάσκετ, δεν κάναμε αναφορά, φίλε, στην τέτοια, στην προσφορά της Φόρτσα. Για πες. 50 μπάλες. Φουσκωμένες όσο έχουν γίνει δικές μου αυτές τις μέρες. Ναι. Ωραία. 50 μπάλες τώρα. Τώρα, για αυτό το φίλο. Εννοείται, το Σάββατο. Δεν είπα Φόρτσα Πλάς. Φόρτσα Πλάς είναι άλλο φίλο. Ωραία. Κι εγώ θέλω. Ποδοσφαίρου ή μπάσκετ? Ποδοσφαίρου. 25-25 μπορούμε να το κάνουμε? Όχι. Ποδοσφαίρου. Να έρθουμε να δώσουμε μπάσκετ δηλαδή. Έχουμε μπάλες μπάσκετ, πάω. Γιατί να μην έχουμε? Δεν κάναμε καμία αναφορά στο Πασχαλάκι. Μια και. Εντάξει. Δεν είναι καθόλου εύκολο ένας goalkeeper να μπει από το πουθενά χωρίς μάτς και να δώσει ουσιαστικά ένα παιχνίδι. Και μπράβο το Πασχαλάκι. Που πραγματικά χωρίς καμία συμμετοχή μπήκε χθες και ήταν άψογος. Δηλαδή και φάσεις τελείωσε με εξόδους και δύσκολες επεμβάσεις είχε χαμηλά. Με τα πόδια εντάξει δεν δυσκολεύτηκε λίγο αλλά δεν έκανε κάποιο λάθος. Από ό,τι φαίνεται έχει πολύ καλούς goalkeeper ο ΠΑΟΚ φέτος. Τις πιο πολλές φορές είναι η αλήθεια ότι τους προστατεύει καλά η ομάδα. Δεν τους εκθέτει, δεν τους αφήνει να έχουν πολλή δουλειά. Αλλά να που και όταν χθες δεν πήγε καθόλου καλά μέσω αμυντικά, υπήρχε ο goalkeeper να δώσει το κάτι παραπάνω. Κοίτα, χθες ουσιαστικά αν εξαιρέσεις τον Πασχαλάκη και τον Μαρεζά, δεν μπορείς να βρεις κάποιον που να κάτι να έκανε. Το μήνυμα του φίλου του 203 που φέτος είναι λίγο πιο συγκαταβατικός, θα λέγαμε, λίγο πιο ήπιος. Δεν έχει χαρακτηρισμούς για την ΚΑΕ, αλλά κάνει μια κριτική για κινήσεις, για μεταγραφές. Θα το διαβάσουμε σε λίγο στον Νίκο τον Μοσχοβίτη, που μεταξύ άλλων θα μας εξηγήσει
πώς και γιατί ο Lucky Jones έπαιξε 40 λεπτά. Πώς, δηλαδή, τι εξήγησε για αυτό το φαινόμενο. Ένας αθλητής εν έτη 2017 να παίζει 40 λεπτά στο μπάσκετ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό. Ο Γιαννούλης μου έλεγε στην εκπομπή της Δευτέρας, ναι, ότι όλες οι μετρήσεις πλέον δείχνουν ότι ο αθλητής πρέπει να παίζει 4,5 λεπτά το δεκάλεπτο. Συνεχόμενα. Ναι. Άρα 17-18 λεπτά. Εντάξει, και αυτό. Και αυτό 4,5... το θεωρεί τραβηγμένο. Ωραία. Στο κορυφαίο επίπεδο. Ναι, το θεωρεί τραβηγμένο. Αλλά η ουσία είναι ότι το 40 στα 40 είναι σίγουρα υπερβολικό. Και έχουμε δει και 39-40. Ο Lucky Jones έχει τεντώσει βασικά. 36-40. Αν ο Lucky Jones συνεχίσει έτσι, το παιδί δεν θα τη βγάλει. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι γίνεται, είναι κάποια πράγματα ανεξήγητα σε αυτή την ομάδα. Δεν είναι ανεξήγητα. Δηλαδή δεν έχει άλλον να σου προσφέρει αυτό που κάνει αυτό και αντέχει προφανώς. Και τον τεντώνει ο Παπαθεοδόρου για να πάρει κάποιες νίκες να βρει πατήματα η ομάδα. Αυτό γίνεται. Πώς θα αντέξει 40 λεπτά να δει. Δεν θα αντέξει άλλο να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Αλλά σκέψου ότι έχει μια ομάδα η οποία δεν προσφέρουν τίποτα υψηλή στην επίθεση. Και δεν προσφέρει και τίποτα ο Ντίλαρτ που πήρε τον πήρε για ηγέτη. Και είναι μηδέν. Νίκο Μασκοβίτη, πότε τελευταία φορά είδες αθλητή του ΠΑΟΚ ή γενικότερα ελληνικής ομάδας να παίζει 40 λεπτά σε 40 λεπτό παιχνίδι? Έχει. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Τον Γκάλι δεν τον πρόλαβες, έτσι. Δεν θυμάσαι πολύ Γκάλι, γιατί όχι. Εκείνος αρνούνταν να βγει. Ο Νίκος, ναι, θυμάται μόνο αθλητές που κάνουν αποτρίχωση. Είναι σε αυτή τη γενιά. Σε αυτή τη γενιά δημοσιογράφων, Δημήτρη μου, ναι, δεν έχει δει Τζαλαλή, δεν έχει Αριδά. Δει Αριδά, Αριδά, ναι. Μινά Γκέκο, πω, 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 πω. Δεν έχει δει Κοκολάκη, ο οποίος θα μπορούσε να είναι παππούς του. Εξήγησε μας, Νίκο, μέσα από το ρεπορτάζ, με αποσυντήσεις, πώς κάποια πράγματα δεν εξηγούνται. Ωραία, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από τα βασικά. Έχει χαλάσει το GPS του Κρουπάλη με το καλάθι. Δεν το συναντά, δηλαδή τι γίνεται ακριβώς σε αυτήν την περίπτωση. Η μέσο όρη του δεν έχουν, ναι, καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε. Καταρχάς, εδώ. Καταρχάς, επίθεση εντός ρακέτας εκδηλώνεται μόνο κατά τύχη, έτσι, από επιθετικό rebound. Δεν πάει μπάλα εντός ρακέτας αλλιώς. Και όμως σε αυτό το κομμάτι, σε σχέση με τα πρώτα 2-3 παιχνίδια, υπάρχει έστω και μια μικρή βελτίωση λόγω Μαργαρίτη. Άστο μόνο, δηλαδή, Βαγγέλη. Λόγω του Μαργαρίτη μπορεί να ακουμπήσει λίγο η μπάλα, ναι, εκεί και από εκεί να γίνει κάτι. Εγώ δεν ξέρω πότε ακουμπάει, δεν γίνεται τίποτα στους άλλους δύο. Κοίταξε, νομίζω ότι εμένα, έτσι όπως τη βλέπω την ομάδα, και παρότι έχει κάνει τις δυο νίκες έτσι που ήθελε και λίγο για να αλλάξει τη ψυχολογία της, για μένα δεν είναι τόσο το κομμάτι το επιθετικό που με προβληματίζει, όσο το αμυντικό. Αυτό που θέλει να κάνει ο Παπαθεοδόρου, με την πολύ πιεστική άμυνα, έτσι, που έχει τα εργαλεία για να το κάνει, έχει τον Γκόνιαρη, έχει τον Κατσίβελη, έχει τον Τζόουνς, δηλαδή έχει παίχτες που μπορούν να παίξουν αυτό το πράγμα που θέλει περιφερειακά. Ωραία. Απλά το θέμα είναι, και το είδαμε με την Gaziantep, το είδαμε ακόμα και με την Κίμη, έτσι. Δεν το είδαμε με την Ορλαντίνα, γιατί ο ΠΑΟΚ κατάφερε να την βγάλει εκτός ρυθμού. Αλλά έχει πάλι έτσι παιχνίδια τα οποία θα χρειαστεί. Η Ορλαντίνα, τι τερμάτισε πέσει η Ορλαντίνα. Χαμηλού επίπεδου, φίλε, δεν είναι τώρα. Τι τερμάτισε η Ορλαντίνα πέσει. Έβδομη. Έβδομη ομάδα του Ιταλικού Πρωτάθλημα. Δεν είναι εσύ. Εντάξει. Ναι, οκ. Αυτό που θέλω να πω για τους ψηλούς, που εμένα με προβληματίζει πιο πολύ, δεν είναι τόσο το κομμάτι θετικό, όσο το αμυντικό και σε αυτό που θέλει να παίξει ο Παθεδόρου. Δεν ξέρω αν έχει τους παίχτες μέσα στη ρακέτα του, ωραία, που να μπορούν να καλύψουν αυτή την πολύ επιθετική άμυνα που θέλει να παίξει. Γιατί το θέμα είναι ότι, ναι, παίζεις μια επιθετική άμυνα, προσπαθείς να βγάλεις τον αντίπαλο από τους χώρους, τέλος πάντων, που απειλεί, αλλά όταν θα σε περάσει θα πρέπει κάποιος να καλύψει το καλάθι. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει πολύ σημαντικό. Ποτέ βοήθεια δεν έρχεται. Είναι λες και είναι σχέδιο ζήτημα. Να παίζουν μόνιμα ένας με έναν. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα αυτό. Είναι σημαντικό πρόβλημα. Το κομμάτι το επιθετικό. Okay, ο ΠΑΟΚ με την Ορλαντίνα είχε τον Τίλαρτ σε πολύ κακή μέρα. Ήταν πολύ άστοχος. Και από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι το τραβούσε και λίγο παραπάνω για να μπας και βρει ρυθμό. Δηλαδή να βάλει. Ο Παθεοδόλου να τον βγάλει και να βάλει τον Κατσίβελη σε 3 λεπτά. Ναι, έμεινε μέσα 6,5 λεπτά, αλλά στην τέταρτη περίοδο, αλλά 6,5 λεπτά περισσότερο κακό νομίζω έκανε, παρακαλώ, μέσα στην ομάδα. Περιφερειακά, σιγά σιγά μια άκρη βρίσκεται στην επίθεση. Το κομμάτι των ψηλών, νομίζω ότι είναι θέμα και του πώς παίζει ο ΠΑΟΚ. Και ξαναλέω ότι σε αυτό που είπατε πριν,
σε σχέση, ας πούμε, με το παιχνίδι με τον Άρη, με τον Προμηθέα, υπάρχει και μια μικρή βελτίωση στο να ακουμπήσει λίγο η μπάλα μέσα και από εκεί να παιχτεί, να γίνει παιχνίδι. Κυρίως λόγω Μαργαρίτη, ξαναλέω. Γιατί ο Κρουμπάλη ξεκάθαρα δεν μπορεί να παίξει με πλάτη, έτσι, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει, ας πούμε, με πλάτη στο καλάθι, είτε και τον εαυτό του για τους συμπαίκτες του. Και ο Κλάσεν, αν την μπάλα δεν την πάρει κοντά στο καλάθι για να τελειώσει η φάση, δύσκολα μπορεί και αυτός να κάνει κάτι άλλο όταν έχει την μπάλα στα χέρια του. Νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα. Πλέον έχουμε ένα μεγάλο δείγμα, έτσι, δηλαδή έχουμε δει πλέον 7 παιχνίδια, έχουμε δει και... έχουμε δει άσχημες εμφανίσεις, έχουμε δει λιγότερο άσχημες, έχουμε δει πιο βελτιωμένες. Αισιοδοξείς για αυτό το πράγμα? Πώς? Αισιοδοξείς? Ναι, αισιοδοξώ, γιατί ο Πάκος έχει κάνει δύο νίκες. Γιατί μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του. Και τα παιχνίδια που έχει μπροστά. Δεν καταλαβαίνω αυτό που βλέπω στο μπάσκετ, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν φίλε, κατέβασες πρώτη φορά. 40 λεπτά αθλητής. Ναι, κακό αυτό. Αλλά φαντάσου τι άμυνα χωρίς καμία βοήθεια. Ναι, τι βλέπω και μια απαξιωτική κριτική στον Ντίλαρντ. Νίκο, είναι δικαιολογημένο. Βλέπω πολύ σκληρά από διάφορους. Είναι ο Σταρ, πρέπει να παίρνει και κάποιες επιθέσεις παραπάνω. Ναι, φυσικά και θα παίρνει κάποιες επιθέσεις παραπάνω. Είναι ο παίκτης ο οποίος περιμένεις πολλά επιθετικά. Ναι. Ωραία. Και στο μάτς με την Κίνη, όταν έτσι, ο Ντίλαρντ έβαλε δύο τρίποντα για να το πάρεις. Αυτός είναι ο ρόλος του. Έτσι, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του. Τώρα, προχθές ήταν άστοχος. Okay. Δεν να λέει εκεί που πιέστηκες, αλλά μετά τα έσπασε. Ναι. Ποιος θα πάρει άλλο σε ατομική επίθεση, ποιος θα πάρει ενέργεια, αυτός. Ναι. Και επίσης, εντάξει, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ νίκησε την Τρίτη, έτσι. Δηλαδή, μην μένουμε μόνο στα στραβάσουμε. Για μένα, η εικόνα του Κόνιαρη είναι πολύ σημαντική. 100%. Γιατί δεν τον έχουμε δει μέσα στην ομάδα από τα παιχνίδια. Πολύ όριμος, πολύ όριμος. Πάρα πολύ καλός. Και νομίζω ότι ήταν η εικόνα ενός παίχτη που πλέον αυτό που λέγαμε πέρσι όλη τη χρονιά και με το καλοκαίρι που έκανε, ότι φέτος να κάνει το επόμενο βήμα, αυτή η εμφάνιση είναι εμφάνιση επόμενου βήματος. Έτσι. Ναι. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, με μεγάλα σουρ, με assist, έτσι. Ο Κόνιαρης είχε 6 assist. Πάρα πολύ καλό, στην άλλη μετά. Της Τρίτης. Έτσι. Και για μένα είναι και σημαντικό το ότι ο ΠΑΟΚ ενεργοποιεί τον Μαργαρίτη. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Μαργαρίτης, τον ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην ομάδα, όταν ο Μαργαρίτης είναι καλά και επιθετικά μπορεί να βοηθήσει, ανεβάζει την ομάδα επιθετικά. Είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να δώσει λύσεις. Ποιος σήκωσε το σκόρ σε αυτό το παιχνίδι? Ποιος σήκωσε το σκόρ? Ο Μαργαρίτης, ο Κόνιαρης, ο Λάκη Τζόνς. Έβαλε και ο Κλάσεν, ό,τι πήρε το έβαλε. Εντάξει. Ναι, ο Κλάσεν στο πρώτο μήχρονο, στο δεύτερο μήχρονο. Ωραία. Στο δεύτερο μήχρονο έχει ένα εντός παιδιάς. Και ο... ένα καλάθι δεν έχει στο δεύτερο μήχρονο, ο Κλάσεν. Ο Κλάσεν, ναι, ένα καλάθι μοιάζει του Κονιάρη. Ο Κρουμπάλης, ο Κρουμπάλης 0 εντός παιδιάς. Δεν γίνεται, στο δεύτερο μήχρονο, δεν πας πουθενά. Στο δεύτερο μήχρονο, ναι. Εκεί λοιπόν λίγο να δούμε και την ατομική ενέργεια του καθενός. Δηλαδή, πώς γίνεται ο Κρουμπάλης να μην μπορείς να τη βάζεις την παρακάτω το καλάθι, για ψηλό σε πήρα. Εγώ δεν νομίζω ότι οι δύο ψηλοί που έχουν έρθει, και ο Κλάσεν και ο Κρουμπάλη, έχουν αυτή την ατομική ενέργεια που λες. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρα παίχτες οι οποίοι έχουν έναν τρόπο να τελειώνουν επιθέσεις. Αυτό. Δηλαδή, αυτό δεν με μπορεί τα να κουμπίσεις. Επιθετικά φάουλ του Κλάσεν, τι πράγμα είναι, 3 κατά μισό. Αυτό είναι ξεκάθαρα θέμα συγκέντρωσης. Αυτό είναι συγκέντρωση. Δηλαδή, δεν βρίσκω πλέον άλλη. Μα δεν νιώθει κιόλας. Τον βλέπεις ότι είναι το πρόσωπό του μετά είναι. Υπάρχει ένα καλάθι και φάουλ στην τέταρτη περίοδο που ο παίχτης του. Ο παίχτης, τέλος πάντων, έχει έρθει βοήθεια, γίνεται η πάσα και ο παίχτης ο οποίος τελειώνει τη φάση, έχει τελειώσει τη φάση, δηλαδή η μπάλα έχει πάει στο καλάθι και ο Κλάσεν πάει από κάτω γιατί δεν βάζει το κορμί του, και του κάνει και φάουλ. Ναι. Σε φάση τελειωμένη, έτσι. Ένας φίλος διαφωνεί μαζί σου, δεν είμαστε καθόλου καλά. Πια Κίμη, η ιταλική ομάδα είναι Α2 Ελλάδας, έτσι θεωρεί. Άλλος φίλος γράφει, ο 3 είναι Ποσειδονίου, πρέπει να αλλάξει. Για Κρουμπάλη και Κλάσεν, κάπου χάνει το μήνυμα. Χρειάζεται πάντως ποιοτική προσθήκη ψηλού, σημειώνει. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ στο κομμάτι του ψηλού. Ο ΠΑΟΚ έχει μια θέση ξένου και μια ακόμα. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα την κάνει χρήση ή αν θα προκύψει κάποια αλλαγή, αντικατάσταση ή οτιδήποτε. Ότι του λείπουν συγκεκριμένα στοιχεία μέσα από στη ρακέτα του. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Έτσι, και είναι ξεκάθαρο γιατί ξαναλέω, έχουμε ένα μεγάλο δείγμα πλέον. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε δει ένα-δύο παιχνίδια. Χτίστηκε μια ομάδα όπως την περιγράφαμε, όπως μας περιγράφαν, όπως καταλάβαμε. Και έρχεται στις καθυστερήσεις, θα λέγαμε, ο Κατσίβελης
και αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν απαραίτητο. Δηλαδή ήρθε κατά τύχη σχεδόν στο τέλο και αυτό έχει τόσο σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Ναι. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ο Κατσίβελη. Ενό μήνα συμβόλαιο δεν έχουμε, τι κάνει ένα νέο. Όχι ακόμα, δεν έχει περάσει το ο μήνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί τώρα. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό να μείνει. Είναι αρκετά πιθανό να μείνει. Έχει δείξει τρομερή προσαρμογή το παιδί. Και σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό λέω. Μήπως ήρθε να παίξει για να φύγει. Δεν λέω ότι αν μας έπεισε ή δεν μας έπεισε. Κοίτα, ο Κατσίβελος όλο το καλοκαίρι έκανε προετοιμασία με ΤΣΣΚΑ και δεν έκανε προετοιμασία 10 μέρες. Ήταν 1,5 μήνα εκεί. Ναι, ξέρω όμως στο μπάσκετ οι προετοιμασίες χρειάζονται βοηθητικούς παίκτες γιατί λείπουν παίκτες εθνικές, αμερικάνικες. Ναι, όχι. Συμφωνώ. Για τον ίδιο όμως το έκανε καλό όλο αυτό. Και στον ΠΑΟΚ ήρθε σε μια περίοδο τρελή, έτσι. Δεν ήρθε δηλαδή σε μια ομάδα δουλεμένη, έτοιμη και μπήκε μέσα και βοήθησε. Έτσι. Ήρθε στα πολύ ζόρικα, στα πολύ δύσκολα και έδειξε πολύ μεγάλο έτσι, επίπεδο προσαρμογής. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Νομίζω το πιθανότερο είναι να μείνει πάντως. Δηλαδή με την εικόνα που έχει μέχρι τώρα, το πιο πιθανό είναι να γίνει χρήση αυτής της οψιών που υπάρχει στη συμφωνία για να μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Κλάντον θα λέμε και θα κλαίμε, γράφει ένας φίλος, αλλά είναι πλέον διαφορετική φιλοσοφία. Δεν ξέρω, πήρε και πολλά λεφτά ο Κλάντον, πήρε... Επίσης το τριψήφιο αριθμό που έψαχνε. Τριψήφιο πήρε. Το τριψήφιο το πήρε στη Λουκόιλ. Ναι. Εντάξει. Άλλη φιλοσοφία που θες και εσύ, Δημήτρη, άλλο μπάσκετ. Άλλο πράγμα ήθελε να κάνει ο ΠΑΟΚ τότε, άλλο πράγμα προσπαθεί να κάνει τώρα. Ναι. Το ότι του λείπουν κάποια πράγματα, συμφωνώ και εγώ. Νομίζω ότι του λείπει ένα σεξ μέσα στη ρακέτα από αυτούς που προστατεύουν το καλάθι. Νομίζω ότι δεν έχει τέτοιο ψηλό ΠΑΟΚ. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή κάποιον ο οποίος θα πλησιάσει ο κοντός κοντά στο καλάθι, θα τον δει μπροστά του και θα πασάρει τέλος πάντων, θα τελειώσει καλά τη φάση. Μα γι' αυτό γίνονται και πολλά φάουλ. Γι' αυτό γίνονται και πολλά φάουλ. Ναι. Και ξεκινάνε όλα και τα πεντάλεπτα με τον Πάκο να έχει 4 και τον άλλο να έχει 0. Παίζουν όλοι ένας με έναν και δεν. Στα Τρίκαλα, η ομάδα των Τρικάλων δεν έχουμε προσεξουαλιστεί. Έχει ξεκινήσει καλά, τι κάνει. Τα Τρίκαλα έχουν πλέον τον Κώστα Βασιλιάδη. Θα τον δούμε το Σάββατο. Έχουν έναν Αμερικανό. Ναι, θα παίξει το Σάββατο. Το πιθανότερο είναι να παίξει. Έχουν τον Κώστα το Μέξα προπονητή. Βασίζονται γενικά σε κάποιους Αμερικανούς. Ο ένας τώρα που δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του ήταν και MVP της, όχι αυτής της αγωνιστής που πέρασε, της προηγούμενης, της δεύτερης. Είναι από αυτά τα μάτς που είναι πάντα πάρα πολύ απαιτητικά, γιατί τα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Ένας αντίπαλος ο οποίος προετοιμάζεται μία εβδομάδα και εσύ μέσα σε μια-δυο μέρες θα πρέπει να ξεχάσεις ό,τι έχει γίνει στο προηγούμενο, καλό-κακό, και να πας στο επόμενο. Επειδή πρόσφατα ήμουν με παράγοντα των Τρικάλων, το θέλουν και πολύ το παιχνίδι. Ναι, ναι. Υπάρχουν διάφορες έτσι, πώς θα το πω, προκλήσεις για τα Τρίκαλα και για τον προπονητή τους, αλλά εντάξει. Για μένα το σημαντικό είναι, μετά το μάτς με την Κίνη, ο Παπαθεοδόρου ήταν έξαλλος με την άμυνα. Αυτό το κομμάτι βελτιώθηκε πολύ στο παιχνίδι με την Ορλαντίνα. Δηλαδή, το κομμάτι του ελέγχου του ρυθμού και της άμυνας το είδα να πηγαίνει καλά την Τρίτη. Πιθανολογώ ότι κάτι θα θέλει να κάνει και το Σάββατο. Δηλαδή, αν πάλι ο ΠΑΟΚ αναγκαστεί να πάει σε ένα μάτσο 80-85 πόντων, δεν ξέρω αν μπορεί να το κερδίσει. Αν καταφέρει να το κρατήσει εκεί που θέλει αυτός με την άμυνά του και να έχει αυτός τον έλεγχο στον ρυθμό, νομίζω ότι έχει την ποιότητα για να κερδίσει τέτοια μάτς, εφόσον τα ελέγχει αμυντικά. Όταν δεν τα ελέγχει αμυντικά, έχει πρόβλημα. Το είδαμε με την Gaziantep. Σε ένα μάτς που πήγε στο τέλος κλειστό και ήταν δηλαδή επίθεση-επίθεση, η Gaziantep ήταν πιο έτοιμη να το πάρει και το πήρε. Στον Όμιλο πάλι άσυρ ήρθαν τα παιχνίδια, τα υπόλοιπα. Πλην του χθεσινού, που νίκησε η Τενερίφη μέσα στην Τουρκία, τα άλλα ήταν άσυ και η Λούντβιγκ που νίκησε. Αυτή η Λούντβιγκ η οποία έβαλε 15 πόντους στο κεφάλι την Μπάμπερ, εντάξει. Ναι, καλή ομάδα. Παιδιά είναι πολύ καλή ομάδα. Καταρχάς παίζει πολύ διαφορετικό μπάσκετ από όλους του ομίλου. Ναι. Και προχθές πάλι έβαλε 95 πόντους στην έδρα της. Έτσι, τώρα να έχεις 10 ίδια κορμιά που να τρέχουν το ίδιο, να πιέζουν το ίδιο, να σουτάρουν το ίδιο, δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Είναι πολύ ζώρικο. Και δυστυχώς ο ΠΑΟΚ αυτή την ομάδα... Να ζητήσουμε τον Ιωθανδόν να είσαι 35 ευθόλου τα επιθέσεις. Να το πούμε λάω.
Και δυστυχώς από αυτήν την ομάδα την πέτυχε πρώτη αγοριστική, δηλαδή σε πολύ κακό, πολύ κακό timing. Πολύ κακό timing. Τέλος πάντων. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλά. Σάββατο απόγευμα, 6:30, Τρίκαλα ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι νίκη του ΠΑΟΚ σε Τρίκαλα. Θυμάμαι μία. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, καλός κακός ο ΠΑΟΚ σε Τρίκαλα δεν κερδίζει. Συνήθως. Να παίξουμε over 180 πόντους, 185. Σου λέει, άμα παίξεις over δεν είναι και άσος τότε. Και σωστό είναι αυτό. Γιατί? Άσος θα είναι, τι, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να φτάσει εκεί το σκορ. Αποφασίστηκε από την UEFA ότι βεβαίως απαγορεύεται η παρουσία οπαδών στα μπαράζ φιλοξενούμενων Ελλάδας και Κροατίας. Μα γιατί, είναι τόσο καλό το κλίμα. Θα πηγαίνουν αυτοί οι πελεκάνοι, θα δουν κάτι κλωτσιές, πώς σου λένε. Πελαργοί. Μπέρδεψε τα ζώα. Από πτηνά. Το φίλο από τα Χανιά. Το σε βράβευε. Σταύρου λέει. Και πήγαινε το άλλο να πάρει το βραβείο. Αποσύνδεσμο τη εθνική ομάδα. Εντάξει, μου φάνηκε πολύ φυσιολογικό να με βραβεύσει κάποιο, δε φίλε. Ναι. Κλείνουμε. Δεύτερη ώρα. Σήμερα 26 Οκτωβρίου. Γεμάτο το ρεπορτάζ. Αρκετά τα θέματα. Αυτά από εμάς, συνέχεια με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη, από τώρα μέχρι και τις 3.